Πάει ο Κιούλιος, αγάπη. 31 σήμερα. Εντάξει. Δεν είναι ο Αύγουστος. Έχουμε ακόμα ένα μήνα. Ένα μήνα γιατί? Να φύγει το καλοκαίρι. Εσύ παρακαλούσε να έρθει τώρα να φύγει, λες. Εγώ δεν παρακαλούσα, αποκλείεται να ήμουν εγώ. Δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Α, δεν σε αρέσει το καλοκαίρι. Όχι, είμαι το χειμώνα. Μάλιστα. Το χειμώνα, ρε φίλε, κρυώνεις. Βάζεις. Τι κάνεις, τρία μπαλώνεις το μικρόφωνο. Δεν τα άλλαξα, μην το κοιτάς το δικό μου. Δεν τα άλλαξα. Το χειμώνα, κρυώνεις λοιπόν. Βάζεις μία μπλούζα, ωραία. Κρυώνεις. Ναι. Ξαναβάζεις άλλη μία. Ξανακρυώνεις. Βάζεις ένα μπουφάν. Σε κάποια φάση θα ζεσταθείς, θα σε κομπλέ. Τώρα το καλοκαίρι τι κάνεις. Ζεσταίνεις. Τι θα βγάλεις. Έχω δίκιο. Επίσης το καλοκαίρι είναι για τους ανθρώπους που δεν δουλεύουν. Δεν είναι για αυτούς που δουλεύουν. Ωραία. Είναι κάποια κοινωνικά μηνύματα που περνάμε μέσα από την εκπομπή. Λοιπόν, Τετάρτη 31 Ιουλίου σήμερα. Πάλι καλά, φίλε, μας έβαλες την ημερομηνία. Έλα. 5 και σήμερα για το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης. Κάνεις αντίστροφη μέτρηση. Ναι, είμαι ανυπόμονος. Και εσύ. Ναι. Πολύς κόσμος. Ωραία τα φιλικά, ωραία τα δάση της Ολλανδίας. Ωραίες προπονήσεις. Ωραία όλα αυτά. Αλλά έχουμε να δούμε ΠΑΟΚ από τις 11 Μαΐου ουσιαστικά. Γι' αυτό του χρόνου τελικώς ήταν πιο αργά για να έχουμε λίγο πιο μικρό διάστημα. 23. Είσαι σίγουρη? Ναι, βγήκε το πρόγραμμα του κυπέλου. Μήπως είναι Απριλίου? Λες ένα Απριλίου. Όχι, ρε, εγώ το έβαλα, το θυμάμαι. Μαΐου είναι. Μαΐου είναι. Ναι. Λες, δεν θυμάμαι λάθος. Για μπες, περίμενε. Γιατί κάτι νομίζω ότι. Πάνε κάτω, κάτω, κάτω. Περίμενε, το πάω κάτω, κάτω. Μην αγώνεσαι. Απριλίου. Σάββατο 23 Πέμπτου. Να, ορίστε. Μαΐου. Μαΐου, ναι, Μαΐου. Ωραία, τέτοια. Αμέσως να πεις ότι έκανα λάθος, ρε φίλε. Δικαιώθηκα. Όπως την άλλη φορά με το τι έλεγα πάλι. Μία ακόμη δικαίωση για το κάνω. Είναι ένα κύκλο που προσφέρει πολλές συγκινήσεις από την πρώτη φάση του. Μία ακόμα αλλαγή. Μία από τις 85 που έχουν λάβει χώρα. Πρώτη φάση 25 Αυγούστου συμμετέχουν οι κυπελούχοι των ΕΠΣ. Ένας μικρός χαμός. Δεύτερη φάση οι νικητές της προηγούμενης φάσης. Τρίτη φάση 14-15 Σεπτεμβρίου οι νικητές της δεύτερης φάσης και οι ομάδες της Football League, δηλαδή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τέταρτη φάση 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου όλοι οι νικητές οι προηγούμενοι μαζί με τις ομάδες της Super League 2, της Β' Εθνικής δηλαδή. Πέμπτη φάση όλες οι νικήτρες των προηγούμενων φάσεων και οι 8 ομάδες της Super League από την 6η θέση μέχρι τη 13η. Και η πρωταθλήτρια της Β' Εθνικής πέρσι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα μπει στη μάχη του κυπέλου στις 7, στις 8 ή στις 9 Ιανουαρίου, με τον νέο του δηλαδή, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα μαζί με τον ΠΑΟΚ και οι επόμενες 4 ομάδες από τον περσινό πίνακα της Σούπερ Λίγκας. Προημιτελικά το Φεβρουάριο, στο πρώτο 15ήμερο, ημιτελικά 4-5 Μαρτίου, ρεβάνς 22-23 Απριλίου και ο τελικός 23-5 του 2020 σε ουδέτερο γήπεδο. Τουλάχιστον έφυγε αυτό το πράγμα με τους ομίλους που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αυτή η αίδια, ναι. Που έπαιζε στα τρία μάτς και σκέφτηκαν. Όσο περνούσαν οι αγωνιστικές, ειδικά η τρίτη αγωνιστική, ήταν να φύγει, να φύγει από πάνω μας. Βέβαια δεν μπόρεσαν όλες οι ομάδες οι γνωστές να περάσουν τους ομίλους. Εντάξει, αυτό, αλλά... Ναι, αλλά γενικά σαν λογική δεν έχει κανένα νόημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη αγκαρία. Και δεν ευνοούσε και τις πιο αδύναμες ομάδες. Γιατί όπως και να έχει η έκπληξη ήταν πολύ. Ήταν πολύ λίγες οι εκπλήξεις σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαν να γίνουν με νοκάουτ αγώνες. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κύπελο. Δεν θα μας απασχολήσει σαν μέχρι κοντά. Τον Ιανουάριο. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Μετά από χρόνια. Ναι. Είχαμε συζητήσει μέχρι Σεπτέμβριο, την επόμενη οκτώβρι. Σεζόν που θα το ξαναλλάξουν το σύστημα. Μπορεί να επαναφέρουν και πάλι τους ομίλους. Μπα, δεν νομίζω. Αυτό ήταν πολύ κακό. Ούτε έναν άνθρωπο δεν ξέρω που να του άρεσε. Έχει ξανά συμβεί, αγάπη. Ναι, αλλά αυτό ήταν πολύ κακό. Να τους καταργούν, να τους επαναφέρουν, να τους ξανακαταργούν, να τους επαναφέρουν, να τους καταργούν τώρα και μάλλον θα τους επαναφέρουν κάποια στιγμή. Του χρόνου, του παραχρόνου, δεν ξέρω. Δεν μπορούν να βρουν εκεί οι άνθρωποι τη ΕΠΟ εδώ και 50 χρόνια ένα μοντέλο που να είναι αυτό, να μην αλλάζει και να αναδείξει το θεσμό. Τέλος πάντων. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συμβεί από τώρα αυτό και θα μείνει αυτό έτσι όπως είναι τώρα, το καλεντάρι έτσι και θα πάνε τα επόμενα χρόνια με το ίδιο μοτίβο. Ωραία. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Αλλά τι να κάνουμε. Αφήνουμε το κύπελο. Δεν μας απασχολεί. Έχουμε καιρό ακόμα μπροστά μας. Διαβάζω είδηση σοκ, αγάπη. Ναι. Στο Sport DNA. Τι. Η πρώην του Νεϊμάρ έριξε τη Λαμπορκίνη στην πισίνα επειδή δεν μπορούσε να φρενάρει με τα ψιλοτάκουνα. Να σου πω κάτι, μην γελάς, πόσο δύσκολο είναι.
Ναι. Είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα έκανε υπεράθλη προσπάθεια για να καταφέρει. Αλλά... Βούτσελιτς. Είναι δύσκολο. Από τη Σερβία. Εγώ τα βγάζω, ας πούμε. Πολλά σχόλια από κάτω της παράστασης. Ναι. Από θαυμαστές. Μαστεριό, γιατί. Μεταξύ αυτών και λογικό. Ένα σχόλιο, αγάπη, μην ανησυχείς, συμβαίνει στον καθένα. Μας έχει εξηγήσει όλο, νομίζω. Να ρίξει λαμπορκίνη. Τώρα αυτός πουλάει μεγάλη τρέλα. Ή νομίζει με αυτόν τον τρόπο ρε, θα ανέβει στην εκτίμηση σου. Σου λέει όχι το ίδιο αυτό, αλλά σου έχει τύχει π.χ. να φοράς ψηλοτάκουνα και να μην μπορείς να φρενάς όπως πρέπει. Αυτό τυχαίνει σε όλες τις γυναίκες, σιγά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Σου έχει τύχει και σένα. Εγώ τα βγάζω, σου λέω. Δεν οδηγώ ποτέ με ψηλά και τέτοια. Αλλά ξέρω κοπέλες που το τολμάνε. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Δεν καταλαβαίνω γιατί την ειρωνεύεις την κοπέλα. Είναι κάτι πολύ normal. Δύσκολα πράγματα, αγάπη. Δύσκολα. Και ο κόσμος που σχολιάζει social media είναι. Σε αυτό το μοτίβο πάντα. Είναι η κατηγορία αυτή που λέγαμε τότε με τα μηνύματα για την κυρία Βέρμπλουμ που είχε εκεί να τα ανέβασε, ξέρω εγώ, ένα πορτοκάλι και ήταν το πορτοκάλι του αιώνα. Το πιο ωραίο πορτοκάλι που έχω δει στη ζωή μου. Ναι, ναι. Κάπως έτσι, αυτό. Εντάξει. Ή τα σχόλια φίλων του ΠΑΟΚ που έχουν εξαφανιστεί νομίζω πλέον. Δεν ασχολούνται με την κυρία Βέρμπλουμ. Όχι, όχι. Δεν έχει τώρα. Του έχει μπλοκάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν νομίζω. Όχι. Που δίναν συμβουλές ότι εκεί να πάρει. Φρούτα, από εκεί να πάρεις. Ήταν και αυτή, ήταν και αυτή με συνέχεια. Έλεγε προτείνετε μου ένα μαγαζί. 35 σχόλια από κάτω. Ναι. Ένα μαγαζί τάδε. Αυτό το κάνει πολύ και η γυναίκα του Σάμπο. Που έψαχνε σε κάποια φάση κομμωτήριο. Το θυμάμαι, εκείνο με το κομμωτήριο. Πια είχε ανεβάσει ένα κομμωτήριο στο πανόραμα. Και είχε από κάτω 150 σχόλια με κομμωτήρια στο πανόραμα. Και η κυρία Σάμπο τώρα Ισραήλ. Το έχουμε ξαναπεί. Ευτυχώς για τον Σάμπο και την οικογένειά του ήταν δίπλα ο Μακ. Νομίζω ότι θα πέθαιναν τη πείνα. Δεν θα μπορούσαν να βγουν από το σπίτι. Να πάνε ούτε στη γωνία στο φούρνο. Ναι, είναι ότι δηλαδή είχε και πράγμα... αυτό θέμα με τα αγγλικά και με τη συνεννόηση και σαν χαρακτήρα γενικότερα. Ήταν λίγο κλειστό. Και η γυναίκα του δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου. Πάρα πολύ λίγα πράγματα. Τίποτε. Αλλά τώρα στη Ισραήλ είναι καλά. Έχει μιλήσει μαζί τη. Πρόσφατα με τον Σάμπο. Α, ναι. Για κάτι καλά, άλλο που στο είχα πει. Για μια άλλη. Ναι, ναι. Τότε. Ωραία. Μπράβο λοιπόν στον Έρη. Εκεί θα μείνει όμως, στο Ισραήλ. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο να επιστρέψει η Ελλάδα, αλλά δεν. Ευτυχώς που έμεινε δίπλα του ο Μακ. Ευτυχώς για τον Σάμπο. Επέστρεψε ο δικός σου. Ποιος? Ο Άμπρ. Α, ναι, είδα χθες φωτογραφία στο γυμναστήριο με μπασκετική φανέλα ΠΑΟΚ. Περνάει το μήνυμα. Πάρτε με για τον μπάσκετ. Μπασκετική φανέλα ΠΑΟΚ. Ο Ουάρντα. Ο οποίος το συζητούσα αυτό το βράδυ με ένα φίλο μου και μου έλεγε ότι τον είχε πετύχει μια φορά στην Μητροπόλεως, όπως όλοι οι Θεσσαλονίκοι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος στην πόλη που δεν έχει πετύχει μια φορά έστω τον Ουάρντα κάπου στο κέντρο. Και μου λέει, τον βλέπω από μακριά βράδυ, φοράει ένα τζιν και από πάνω τη φανέλα του. Φανέλα με όνομα Ουάρντα. Και μου λέει, σκέφτομαι εγώ, θα εντάξει κανένα παοκτσής, κάτι και πλησιάζει, μου λέει και είναι αυτό. Δηλαδή το παιδί σε μια καθημερινή του βόλτα. Αντί να βάλει ένα ρούχο, εφόρουσε φανέλα ΠΑΟΚ. Μακάρι αυτό να ήταν το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, μου αρέσει. Αλλά λέμε τώρα. Φανέλες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το παιδί είναι άλλη φάση. Επέστρεψε, πάντως εδώ είναι. Διασκεδάζομαι πάρα πολύ με σχόλια φίλων του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς είναι ελάχιστοι. Μήπως να του δώσουν μια ευκαιρία ακόμα, όχι. Μια απάντηση. Εντάξει. Έχει πάρει ήδη 4 ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. 5 δεν θα πάρει. Είναι θέμα του Μάριο Μπράγκο πώς θα λύσει το συμβόλαιό του ή πώς θα βρει ομάδα. Για να παραχωρηθεί δανεικός, αν και νομίζω στη χειρότερη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ να μας αποσχολήσει ακόμα ένα χρόνο, μιας και το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 2020. Δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Αυτά και με τον Ουάρντα. Είχαμε χθες Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε καμία δυσκολία να αποκλείσει την τραγική αυτή ομάδα που λέγεται Victoria Plzen. Πραγματικά από το πρώτο λεπτό δεν πίστευα στα μάτια μου το πώς έδωσε τόσο χώρο στον Ολυμπιακό και τι επιθέσεις δέχτηκε. Κράτησε ωστόσο το 0 και στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η πανελευθερία. Τερματοφύλακας αλλού για αλλού, η άμυνα σε άλλο γήπεδο, η μεσαία γραμμή τους έψαχνες να βρεις τους χαφ και δεν τους έβρισκες. Εύκολη είναι η πρόκληση για τον Ολυμπιακό. Τελικά βγάλαμε άκρη τώρα, εξασφαλίζει τους ομίλους. Το έχουμε πει εσύ, αγάπη, ναι. Γιατί χθες υπήρχε μια διαφωνία στο chat. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Οι ομάδες από το group, από τον δρόμο των πρωταθλητών, δηλαδή στον δρόμο του ΠΑΟΚ, που θα αποκλειστούν από τον τρίτο αποκλειματικό γύρο, θα μεταφερθούν στα play-off του Europa League. Οι ομάδες από το άλλο μονοπάτι, το League Path, στο οποίο είναι ο Ολυμπιακός, που θα αποκλειστούν
από τον τρίτο προκριματικό γύρο, δηλαδή για παράδειγμα ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Μπασάκ Σεχίρ, θα παίξει στους ομίλους του Europa League. Δεν έχει καμία λογική. Πραγματικά. Δηλαδή οι πρωταθλητές να παίζουν μεταξύ τους στα play-off. Ναι, ναι, ναι. Γιατί χτύπα ξύλο, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα παίξει πάλι με πρωταθλητή στα play-off του Europa League. Πάλι με καλή ομάδα. Και οι μη πρωταθλητές να περνάνε by τα play-off και να έχουν εγγυημένη θέση στους ομίλους του Europa League. Δεν ξέρω, εγώ το έχω καταγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουν χάσει και στην UEFA. Δηλαδή πρέπει κάποιος πραγματικά να διαβάσει πάρα πολύ για να κατανοήσει το πώς λειτουργούν οι διοργανώσεις πλέον της UEFA, ενώ στα προκριματικά στάδια. Εχθές λίγο έψαξα το θέμα του Europa League 2, που θα μας απασχολήσει από την μετεπόμενη περίοδο, και πραγματικά χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Το πώς οι ομάδες μεταφέρονται από το Champions League στο Europa League 2 και στο Europa League 1 και είναι πραγματικά ένας απίστευτος γρίφος. Τώρα αυτοί που τα βγάζουν προφανώς πληρώνουν και στην UEFA και βγάζουν αυτές τις διοργανώσεις. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει καμία λογική οι πρωταθλητές να παίζουν play-off αν αποκλειστούν από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, να παίζουν play-off Europa League, και οι μη πρωταθλητές που θα αποκλειστούν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League να παίζουν κατευθείαν στους ομίλους του Europa League. Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε αγάπη, έλα εσύ αγάπη. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα δώσουμε και αύριο τελευταία μέρα. Θα δώσουμε και αύριο. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Ωραία. Μη βασίζεσαι σε αυτό. Κάθε μέρα δίνουμε μάχη. Λοιπόν, 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη πλέον στις 8. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, ή αν βαριέστε FM ονοματεπώνυμο, και το στέλνετε στο 54526. Κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Ξαναλέω, 3 εισιτήρια και σήμερα για 3 φίλους ή φίλες του ΠΑΟΚ να δούνε δωρεάν και χωρίς να στηθούν στην διαδικτυακή ουρά που θα στηθεί και θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη όταν βγουν στην κυκλοφορία μέσω ίντερνετ τα εισιτήρια του αγώνα. Ο τρόπος είναι απλός, χωρίς quiz, χωρίς ερωτήσεις. FM κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. 3 εισιτήρια και σήμερα. Στο μεταξύ, λέγοντας για εισιτήρια, υπήρξε ενημέρωση για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγο νωρίτερα για τα εισιτήρια των ανέργων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Η κλήρωση θα γίνει στα τέλη Αυγούστου. Ναι, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Γιατί πρέπει, όπως αναφέρει και η ΠΑΕ, να διασταυρώσει τους αριθμούς των καρτών διαρκείας και τα υπόλοιπα στοιχεία, να δει ότι όντως υπάρχουν 1.000, 2.000, 3.000, δεν ξέρω πόσοι φίλοι του ΠΑΟΚ έστειλαν αιτήσεις, για να αποκλειστούν αυτοί που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν πληρεί τους όρους. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Θέλει να τσεκάρει ο ΠΑΟΚ, είναι πολύ λογικό. Είναι μια μεγάλη διαδικασία και πέρσι νομίζω έτσι είχε γίνει, είχε καιρό μετά για να σταλούν τα μηνύματα και να ξέρουν ποιοι είναι οι τυχεροί. Οπότε θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλά θέματα γενικότερα. Αλλά είναι πολλές ερωτήσεις για το πότε θα ξεκινήσει η διάθεση. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να ξεκινήσει. Γιατί και στον ΠΑΟΚ θέλουν λίγες ημέρες μέχρι το παιχνίδι. Ή αύριο ή μεθαύριο θα υπάρξει ενημέρωση. Λογικά μία μέρα θα χρειαστεί κάποιες ώρες και θα εξαφανιστούν και όσα ελάχιστα θα είναι κανονικά στη διάθεση του κόσμου ιντερνετικά. Ναι. Αλλά αυτά προς το παρόν. Δεν έχουμε κάτι άλλο για τα εισιτήρια, ούτε υπάρχει κάποια ενημέρωση. Μέχρι τότε εσείς μέσα του ΠΑΟΚ 24, γράφοντας FM, αφήνοντας κενό, γράφοντας ονοματεπώνυμο και στέλνοντας το μήνυμα στο 54526, μπαίνει στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια που θα δώσουμε στις 2. Την άκουσες τη δήλωση του Υπουργού Μεταφορών, τη διάβασες? Όχι καθόλου. Λοιπόν, ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, ανοιχτά το δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμαλής, βουλευτής Ερών, γιος του Αχιλλέα Καραμαλή, ότι όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο στο μετρό είναι αγάπη από βάσματα της κοινωνίας. Το είπε έτσι. Ναι. Για να διαβάσουμε την ακριβή δήλωση. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί στη Γαλλία και στην Αμερική. Είναι να υπάρξει μια πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια για τους λεγόμενους τζαμπατζίδες.
Το ζήτημα δεν είναι να έρθω εγώ να σε πιάσω. Το ζήτημα είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος που κάνει αυτή την πράξη πρέπει να νιώθει ως απόβρασμα της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε τζάμπα στο μετρό. Εγώ να ενημερώσω. Το συντοπίτη μου να πω. Κατά μία έννοια ναι, αν και δεν μεγάλωσε στις Σέρρες νομίζω και δεν έζησε εκεί και πολλά χρόνια, ο Κώστας Καραμαλής, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν όντως να πληρώσουν το μετρό. Ναι. Ή τον ΟΑΣΤ. Εντάξει. Καλό λοιπόν θα είναι. Δεν είναι πολιτική εκπομπή, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να αφήνω τέτοια πράγματα σχολίαστα, τουλάχιστον εγώ. Καλό λοιπόν θα είναι να βρείτε μία άκρη και η κυβέρνηση αυτή και η επόμενη και αυτή που προηγήθηκε. Δεν το διαχωρίζω, εντάξει. Για στα δικά μου μάτια το σύστημα πάνω κάτω ίδιο είναι. Καλό λοιπόν θα είναι να πιάσετε και να τιμωρήσετε αυτούς που χρωστάνε στην εφορία 5 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια και να αφήσετε τον κοσμάκι ήσυχο. Λύστε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Μπορεί ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία να ξεπληρώσει τα χρέη της προς τις τράπεζες. Ένα κομμάτι. Και να μην χαρίζουν τα χρέη που ζήτησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Όταν λοιπόν φτιάξετε όλα αυτά, βάλετε φυλακή αυτούς που κλέβουν το δημόσιο χρήμα με τις offshore κτλ. Τα ξέρουμε όλοι το τι γίνεται. Τότε λοιπόν να καταφερθείτε και εναντίον του Κοσμάκη. Ξαναλέω, υπάρχουν όντως τζαμπατζίδες. Υπάρχει όμως και πολλοί κόσμος που δεν έχει εισιτήριο για το μετρό. Να πάει με τα πόδια να περπατήσει τη μισή Αττική. Θα μπει στο μετρό. Σε κάθε περίπτωση ούτε είναι ούτε πρέπει να νιώθει αυτός που δεν κόβει εισιτήριο στο μετρό, απόβρασμα της κοινωνίας. Απόβρασμα είναι αυτοί που κλέβουν τα δημόσια ταμεία. Και αυτοί που δεν πατάνε στη δουλειά τους σε κάποια δημόσια υπηρεσία και πληρώνονται 10.000 το μήνα, 15.000 το μήνα, 500.000 το χρόνο. Αυτή είναι τα αποβράσματα. Κύριε Καραμαλή, βάζω τελεία. Δεν θα ξανασχοληθώ. Απλώς μου έκανε τεράστια εντύπωση η φράση που χρησιμοποίησε. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το πρώτο break. Μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για να δηλώσει ο ΠΑΟΚ τους παίκτες στους οποίους θα υπολογίζει ο Φερέιρα για τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ. Εγώ νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι θα είναι μέσα στη λίστα. Ναι. Δηλαδή δεν περιμένω ότι η λίστα είναι κριτήριο. Μπορεί και να προκύψει μία είδηση για παράδειγμα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κριτήριο η λίστα για τις αποφάσεις του Φερέιρα. Έτσι πιστεύω εγώ, με βάση και την εμπειρία μου και τα προηγούμενα χρόνια, συνήθως βλέπουμε και 25 και 30 ποδοσφαιριστές στη λίστα Α, τη βασική, και στη λίστα Β, που αφορά παίκτες γηγενείς που προέρχονται από τις ακαδημίες. Να δούμε πώς θα προκύψει και αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως με τον Σταύρο. Έχουμε και την χθεσινή εξέλιξη με την παρέμβαση του Υφυπουργού Αθλητισμού. Ανοίγει ένα μέτωπο με την ΕΠΟ, θα μας τα πει ο Σταύρος. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίζες Καζίνο, 22 Αυγούστου στον υπαίθριο χώρο του Αλφρέντος Γκάρντενς θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου. Ένα ακόμα εντυπωσιακό καλοκαιρινό βράδυ θα έχουμε στις 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και φυσικά στα καταστήματα public υπάρχει και η επιλογή να το κλείσετε τηλεφωνικά το εισιτήριό σας. Από 12 ευρώ η προπόληση για το πάρτι της 22ης μέρας του Αυγούστου. 2-17-2-3-4-5-6-7, εύκολο τηλεφωνικό νούμερο. Μαζί μας είναι η Ενδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι μαζί μας, στοίχημα.gr, με επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Το ξαναλέω, έχετε ακόμα μια μισή ώρα, το μίλησα στην αρχή. Σας το θυμίζω για μια ακόμα φορά. Έχετε μια μισή ώρα για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, FM κενό ονοματεπώνυμο ή FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση όπως κάθε μέρα, δύο λεπτάκια πριν τις δύο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο. Εδώ μας επιστρέψαμε, 20 λεπτάκια σχεδόν πριν τη μία. Έχετε ακόμα μία ώρα και 40 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη στις 8
το απόγευμα. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμος, το στέλνετε στο 54526. Πάμε τώρα στον Σταύρο Κόλκα. Έλα, Σταύρο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Κάτσε, γιατί είδα ότι ανέβασε story 6 ώρα το πρωί, Σταύρο, και το τρόμαξα. Σταύρο, τι γίνεται εσύ με το βιολογικό σου ρολόι? Τι μετάλλαξη είναι αυτή? Αυτό το σημερινό πρωί να το γράψει ιστορία κάποτε, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Έλα, Σταύρο, για χρόνο θα μας το πεις. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω πεσπευτεί. Θα μας τα πεις λίγο μετά. Θυμάμαι, Σταύρο, στα παλιά καλά χρόνια, στο έχω ξαναπεί, αν δεν πήγαινε η ώρα 2, δεν τολμούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, ρε, τίποτα. Ναι. Τώρα μας ξυπνάει αυτός. Και τώρα, ας πούμε, η ώρα 2 έχεις περάσει εσύ τη μισή μέρα σου. Φοβερό πράγμα. Ποιο σου λέει εσένα ότι γύρισε 6 ώρα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το φαινόμενο μόνο σήμερα. Οκ, μπορεί να γυρίσει όνος 6 ώρα. Αλλά σε καθημερινή βάση 7,5-8 είσαι στο πόδι. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι. Εντάξει. Συμπεθέρια και Σταύρο. Πάει. Κάτι γιατί άδειασε μια ξαπλώστα ωραία. Θα την καμπατζωθώ. Τι έγινε? Βιοπάλι πρωί. Δύσκολα πράγματα. Άστρο, δεν υπάρχει. Ζήσε ένα δράμα, ξεκάθαρα. Περνάω ένα δράμα. Την πρόλαβε την ξαπλώστρα, γιατί έχει και δει γρήγορα τα αντανακλαστικά, εσύ. Την πρόλαβα, γιατί δεν ξέρω. Μερικά παιδιά δεν ξέρουν. Είναι πάλι πολύ. Πρέπει να τηλεφωνήσει για να συντονιστούν. Συμβαίνουν αυτά. Δύσκολα περνά, Σταύρο. Αν ζούσε τώρα ο Καζαντζίδης, θα έβγαζε τουλάχιστον 20 κομμάτια. Αν έβλεπε την ημέρα σου 2 μέρες, δηλαδή πώς είναι η καθημερινότητα σου μια μέρα, θα έβγαζε 20 τραγούδια. Ω τέλειο. Παιδιά, είναι δύσκολη η εποχή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Δύσκολα, Σταύρο, δύσκολα, ναι. Δύσκολα. Λοιπόν, απλά εγώ είπα, όταν μεγαλώσω θέλω να σου μοιάξω. Εντάξει, έχεις όλα τα ρίσματα. Θέλω να γίνω και σένα, έτσι. Δίπλα μου είσαι. Να προλαβαίνεις τις ξαπλώστρες. Ναι, τα βλέπεις πώς γίνεται. Πώς λειτουργεί το σύστημα. Έτσι, Σταύρο. Το βλέπεις. Έτσι, έτσι. Πολύ χαλαρός ακούω, δηλαδή. Έχεις χαλαρώσει ήδη. Και δεν ακούω ρακέτες, Σταύρο. Τι γίνεται, πού είσαι? Δεν απαγορεύονται. Όπου πάω. Όπου πάω. Απαγορεύονται. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε? Από πού θες, παιδί μου? Θες να ξεκινήσουμε λίγο με την παρέμβαση του νέου υφυπουργού? Εντάξει. Σε κάποια φάση αναρωτιόμουν γιατί πώς και έφυγε ο Καραπαπάς και πήγε ο Νίκος ο Καβαράς, που είναι σοβαρό παιδί. Μάλλον για να του γράφει τις ανακοινώσεις στο Ευγενάκη, μάλλον. Ναι. Άλλαξε το γραφείο του. Ναι, γιατί ο άλλος παρασύρεται. Θα χρησιμοποιούσε άλλη γλώσσα και δεν θα τέργεζε στο προφίλ της. Ναι. Αλλά... εντάξει, γυρνάει ο κόσμος, αλλά εντάξει. Από την άλλη δεν είναι και πάω κρύβε, τίποτα περιμένει. Ναι, όντως. Είναι μια αρχή, εγώ το καταλαβαίνω, γιατί παίζονται πολλά. Ο κάθε επιχειρηματίας ζυγίζει μια κατάσταση με την κατακυβέρνηση. Περιμένει να δει τι θέλει, τι δεν θέλει, τι γίνεται, δεν γίνεται. Εντάξει, είμαστε σε μια φάση να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι τους και περιμένουμε να δούμε πώς κρατάνε τις ισορροπίες. Εντάξει, ήδη παραδείγματος χάρη η νέα κυβέρνηση είχε ζημιά στον πάγο με την ΕΡΤ. Πατώντας βέβαια στο γεγονός ότι είναι αδιανόητο να έχει η ΕΡΤ συμφωνίες. Τώρα το θυμηθήκαν όλοι. Δεν είχε η ΕΡΤ συμφωνίες το 10 και το 9 που ήταν ο Ολυμπιακός εκεί. Άλλη κυβέρνηση ήταν, άλλη παράταξη. Τέλος πάντων, ειδικά η παρέμβαση προς την ΕΠΟ και το ύφος αυτής είναι προβληματικά, εντάξει, είναι προβληματικό. Και δώσανε πρώτα το στίγμα της ιδιοκτησίας, δεν ήταν εκεί το θέμα. Το θέμα ήταν με την τιμωρία βαθμών. Ωραία, και θα πω εγώ τώρα σε ενδεχόμενες επεισοδίων. Δηλαδή, κάτι το οποίο στήριξε στον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Και θα πω εγώ τώρα, σε ποια χώρα έχει τιμωρία βαθμών σε ενδεχόμενο επεισοδίο? Στέλνει, μπορείς να το ψάξεις μετά κάτι σε ένα θέμα. Ναι. Να μας πεις σε ποια χώρα έχει τιμωρία επεισοδίου. Μιλάμε τώρα για διατάξεις που πέρασαν από την UEFA, εντάξει, και τη FIFA. Και ήρθε ο Αυγενάκης να πει ότι θα μας κάνει ντά. Ναι, αυτό προφανώς βέβαια γίνεται επειδή ο Ολυμπιακός έχει τα κόσμια στο δικαστικό και στην αστυνομία, έτσι. Και την κυβέρνηση. Θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παράθυρα. Έτσι λέω εγώ, ρε. Ας με διαψεύσει η κυβέρνηση. Διαβάζοντας χθες, Σταύρο, τις δηλώσεις του Λευτέρη Αυγενάκη για ένα καθαρό ποδόσφαιρο και μακριά από τη βία και τα λοιπά. Άρα, γελάει ο κόσμος. Δεν ξέρω, τον έχει ενημερώσει κάποιος ότι υπήρχε μια υπόθεση με ένα λευκό πόλο το Δεκέμβριο ή δεν ήταν τότε στα ποδοσφαιρικά και δεν το ξέρει ο άνθρωπος? Παράδειγμα, λέω, εντάξει, δεν είναι... Σέργιο, να καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
Ο Αγενάκης είναι της Ντόρας. Η Ντόρα έχει κουμπάρει το Μαρινάκι. Δηλαδή, τι κάνει μια νέα στα κεραμίδια. Το Μπραουδάκι πήραν γραφείο τύπου. Δηλαδή, τον άνθρωπο που φέρνει τη φωτογραφία του Ιβάν με το πιστόλι. Καλά, γενικά το team που έχει στηθεί εκεί μιλάει από μόνο του. Dream team. Ναι. Ένας ναι, εντάξει τώρα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ορμάμε. Δεν είναι αυτό τώρα η εικόνα. Δεν είναι αυτό η κατάσταση. Πήρε, λέει, το Open τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Ναι, εδώ είχαμε ντυλάρει. Εξαιρετικά ξεντυλάραμε. Επειδή θέλαμε αυτή έτσι. Επειδή τους βολεύει έτσι. Ακόμα και αυτό όμως, Σταύρο, ενόχλησε. Ακόμα και αυτό ενόχλησε. Δηλαδή ότι πήρε το Open το παιχνίδι ενόχλησε ορισμένο. Τι ενόχλησε, τι γράφτηκε. Προφανώς θέλανε... γράφτηκε ότι πάτησαν πάνω σε μία φράση του δελτίου τύπου του Open ότι εξασφάλισε το κανάλι τα δικαιώματα και πουλούσαν ειρωνία ότι πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη να εξασφαλίσει το Open τα δικαιώματα. Προφανώς... Δεν είχαν προτάσεις κάποιος ποτέ και από αλλού. Τι να κάνουμε τώρα. Προφανώς για ορισμένους έπρεπε ναι. Το μάτς να μην το δείξει κανένας. Ναι, εντάξει. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, προφανώς. Εντάξει, μιλάμε για μπάσταρδους τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να χρησιμοποιήσεις τώρα. Εντάξει. Δεν είναι. Οι άνθρωποι τώρα από όπου μπορούν. Από όπου μπορούν. Γελάνε και τα παιδάκια πίσω σου. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ τώρα που είμαι ψιλοπολεμοχάρης, τα βλέπω τώρα και έχω νεύρα και δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να κοιτάω πολύ ώρα, αλλά από την άλλη. Βλέπεις και να πάω να είναι σε μια κατάσταση Ιβάνας. Εντάξει, σου λέω καταλαβαίνω ότι ο Ιβάν επιχειρηματίας είναι τοποθετημένος, είναι, πρέπει να συνεργαστεί με το κράτος γιατί υπάρχουν κομβικά έργα όπως το λιμάνι. Ωραία, δεν μπορεί να βγει να πούμε και να αρχίσει να ορίεται. Ναι. Από την άλλη βέβαια, ο Ιβάν είναι πάει πάω. Εμείς τι, τους κοιτάμε. Πραγματικά δηλαδή είναι αδιανόητο. Ειδικά στο κομμάτι της ΕΡΤ, τώρα τους έπιασε όλους. Στο κομμάτι της ΕΡΤ έρχεται και αγάπη και φίλοι ακροατές. Σημαίνει αυτομάτως ότι σπάει μια συμφωνία που πάω και χρησιμοποιούσε για το φάκελο του FFP και θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολα μεταγραφές. Μιλάμε για αλλίωση, ωραία, της προσπάθειας που κάνει ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρη. Δεν είναι τόσο το νούμερο που θα βάζει στα ταμεία του τόσα. Και μιλάμε τώρα ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι σε φόρους 200 εκατομμύρια το χρόνο στο κράτος και θα το επέστρεφε το κράτος όχι τζάμπα, δίνοντας το βασικό ποδοσφαιρικό προϊόν της χώρας αυτή τη στιγμή το 3,5% πίσω από αυτά που δίνει. Τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί, ωραία, 1,200 την ανάπτυξη που δημιουργεί σε μια πόλη που όλοι αυτοί την είχαν παραπεταμένη. Έκανε ο Μητσοτάκης εξαγγελίες για τα έργα ανάπτυξης και μας έβαλε τη δεύτερο. Ποια δεύτερο, πανηγύρι του χωριού, θα μου φτιάξει. Ναι, ναι. Και στην φορά το καλώδι. Ποια δεύτερο. Δεν ενδιαφέρει δεύτερο. Να πάω στην αγρότικα. Να δω πως φυτεύουν το δακτυλίδιο. Να πάρω και λίγο το ακτέρ. Αυτά άλλους αφορούν πιο δίπλα. Εντάξει. Έτσι είναι, έτσι. Την έκθεση τώρα, μια εβδομάδα τώρα, χέστηκε η φορά στα λόγια. Εντάξει τώρα, μας αντιμετωπίζουν. Βέβαια θα μου πεις τώρα με τους βουλευτές που επιλέξανε για εδώ, τους μουγκοθόδωρους όλους. Εντάξει, τι να βγεις να πεις τώρα. Ναι, δεν παίρνει θέση λόγο... κανένας. Ε? Δεν παίρνει θέση κανένας. Ποιος θα πάρει σε αγάπη θέση. Να πάρει τώρα. Και πότε πήρανε, πήρανε, δεν είναι μόνο Τουρίνη. Δεν πήραν θέση ούτε να πιστοποιητικό κινήσεις να συμπληρώσουν θέση, δεν θα πάρουν. Έλα, τώρα γελάει ο κόσμος. Φάνηκε από τις επιλογές τους τέλος πάντων εδώ. Τα λέγαμε και πριν τις εκλογές. Πραγματικά, δηλαδή είναι μερικά πράγματα που σε κάνουν, σε βγάζουν τα ρούχα, ρε αλήτες. Τόσα χρόνια ένας άνθρωπος επένδυσε σε αυτή την πόλη. Συνειδητά δεν επενδύατε εσείς για να μαζεύετε το χρήμα κάτω. Και τώρα που υπάρχει ένας άνθρωπος και επενδύει εδώ, βγάζει τεχνική συμπεριφορά. Δεν τρέπεστε λίγο, λίγο τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Ας την πόλη να ανασάνει, ολότερη πόλη των Βαλκανίων είναι. Ας την ανασάνει, ας την αναπτυχθεί. Θα μου φτιάξει το πανηγύρι του χωριού. Για σκηνιά σπροβάλλου. Και στον Ιφοπάζα εδώ πέρα εδώ θα πηγαίνουν. Στα 200 μέτρα, ε. Τον κύκλο εκείνο, 200 μέτρα. Τέλος πάντων, είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου, γιατί όσα περισσότερα ξέρεις τόσο χειρότερα είναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Αλλά και ο κόσμος δεν πήγε τι να σου πει. Ψήφισε. Εντάξει. Πάω, ξέρεις ψήφισε ένα δημοκρατία. Οκ, κανένα πρόβλημα. Απλά
να ξέρεις ότι αυτό που συμβαίνει τώρα ήταν αναμενόμενο. Εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ έχασα ένα πρωτάθλημα και μου χρέωσε το ΣΥΡΙΖΑ δικό μου. Ένα πρωτάθλημα έχασα. Ναι. Όλα αυτά είναι στημένα για να κάνουν κακό στους αφήντες. Όλη η πίεση που ασκείται έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να φύγει ο αφήντες από μια Ελλάδα. Αυτός είναι ο μεγάλος πόθος. Ο μεγάλος στόχος είναι. Ναι. Θα ήταν ιδανικό ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει, αλλά και η Θεσσαλονίκη, στην πρώτερη κατάσταση. Μα δεν τους απασχολεί, θέλουν να μην έχει απαιτήσεις κανέναν. Θα είναι, ξέρω εγώ, ένας πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, από τα Χανιά, θα φτιάχνει εκεί κανένα δρόμο. Καλά, ο Σαμαράς έκανε εκεί τον δρόμο για την Καλαμάτα, νομίζω ότι είσαι στο Σαν Φραντζίσκο. Ωραία. Ναι, okay, όλα καλά. Να έφτιαξε και στο χωριό μου, κανένα Σπαρτινός θα κάνει κανένα γήπεδο, να πούμε, ξέρω εγώ. Α, και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι είναι. Αλλά βέβαια εσύ δεν ξέρεις να διεκδικήσεις πολύ. Δηλαδή τώρα με τους μουκολόγους που έχεις... Και αυτό μεγάλη αλήθεια. Εντάξει το, δεν είναι. Αστεία περίπτωση. Αστεία περίπτωση. Τέλος πάντων τώρα, όχι να λέμε να φανεί. Θα τα παρακολουθούμε. Ωραία, έτσι. Μακάρι να αδικώ. Μακάρι να τους αδικώ και να μου αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι, αλλά... Μπα, μέχρι τώρα επιβεβαίνονται όλα όσα έλεγε τόσο καιρό. Και λέγανε όλοι βασικά. Μα ήταν αναμενόμενο ρε. Καλά, 100%. Τι να λέμε τώρα. Πολύ γρήγορα κιόλας. Το μπλαουδάκι, ρε. Δεν μιλάμε τώρα για... Κάτι που όχι δεν είχε τόπος. Ο κύκλος τους εδώ. Wait. Μας φάνηκε σε ακούστε. Πώς το λένε. Ναι. Που έχασα τον ήρμό μου. Α, ακόμη και ο κύκλος τους εδώ είμαι σίγουρος ότι είναι εκτός των πιο χρόνων και συμπλεγματική με τον ΠΑΟΚ. Και προφανώς. Ναι. Και πραγματικά θέλω να δω τι θα πει που θα έρθει την Τρίτη. Ναι. Και θέλω να δω και θα του πούν που θα έρθει την Τρίτη. Εντάξει. Θέλω να το δω αυτό. Θέλω να το δω. Μάλιστα. Είναι πολύ παράξενο να το δω. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε. Ναι. Είμαστε σίγουροι, Σταύρο, ότι θα έχουμε και άλλα επεισόδια στη συνέχεια. Μπορεί και πιο χοντρά. Ναι. Στην αρχή είμαστε ακόμα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφει η ομάδα σήμερα, Σταύρο. Και έχουμε 5 μέρες μέχρι το μεγάλο ραντεβού. Ναι, η ομάδα της προπονείς από σήμερα. Και ο Άρντ επέστρεψε. Ναι. Με μπασκετική φανέλα ΠΑΟΚ προπόνηση. Θα πάει και εδώ σε προπονηθεί το απόγευμα, τη μεσημεία. Εκεί ποιοι είναι, ο Μουλέν είναι και οι πιτσιρικάδες. Ναι. Και τώρα μπαίνει και ο Άρντ μαζί. Ναι. Τέλος πάντων. Ξέρει και ο ίδιος που δεν έχει περιθώρια συμφωνίας, ψάχνει να φύγει. Θέλει να πάει Ισπανία, θέλει να πάει από εδώ. Θέλει να πάει από εκεί. Καλά, ο ίδιος διαδίδει μόνο για Real Madrid, δεν έχει πει. Ότι η ομάδα υπάρχει. Έξαλλος μας την τραγουδιάρα που έβγαλε τα στο Instagram. Ναι, εννοείται. Και αυτή ήθελε να τον παγιδεύσει. Έξαλλος. Ήθελε να τον παγιδεύσει και αυτή. Κοίτα, αυτή όντως ήθελε να τον παγιδεύσει. Ήταν φίλη του, να ξέρεις. Κοίτα, αυτή... Έκανε για τέτοιο. Και μόνο, για προβολή. Και μόνο τα μηνύματα να δεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτή του δίνει θάρρος. Όχι ρε, αυτή του δίνει θάρρος. Δηλαδή επειδή τα είδα όλα πραγματικά, ο Στρίκης μου τα στείλει όλα, κάτσε τόσο κρυόλα. Αυτή το τζιγκλάει, αυτός απαντάει και μετά γίνεται χαμός. Αλλά το τζιγκλάει αυτή, όντως. Ναι. Αλλά ας πρόσεχε. Την έχεις διαβάσει, Σταύρο, όλη την συνομιλία. Όλοι δεν άντεξα. Ρε Σταύρο, την έχουμε όλοι να ξέρεις. Έχουμε και τα πάντα. Καλά, τώρα εκεί που είσαι, τι βιβλία και με τις ιστορήματα, αυτό θα σου στείλω. Ένα μισάωρο, είναι διαβάζεις, απολαμβάνεις. Ναι. Τι γίνεται. Ωραία. Εντάξει. Πάντως εντάξει, ο Άρντ εδώ είναι, ναι. Λέει ότι έχει διάφορες προτάσεις. Δεν είναι περιμένει την άλλη εβδομάδα, δεν θα φύγει. Να το δούμε. Εντάξει. Έλεγα και πριν, Σταύρο, τελευταίος χρόνος συμβολέου είναι. Να είναι καλά το παιδί, να μπορέσει να φτιάξει την καριέρα του. Οκ, okay, κανείς δεν έχει κακία απέναντί του. Ο Πάουκ να μην είναι σχολικά άλλο. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να διαβάζω. Απλά πάω και σε μια ευκαιρία, έφυγε σε μια ευκαιρία να τον πουλήσει πέρυσι να πάρει και 2,5 χαρτιά. Αφορώ τι πίστευα. Σωστό. Θα πάρουν 10. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πεις.
Ποδοσφαιρικά τώρα εντάξει, ουσιαστικά από εδώ και πέρα θα δούμε την ομάδα να προπονείται τη στρατηγική πάνω στον Άγιες. Αυτό θα δούμε. Είναι ένα παιχνίδι όμορφο, είναι ένα παιχνίδι που πάχνουν να προετοιμαστεί κατάλληλα. Να μην κάνει αυτό που έκανε η PSV στα 34 δευτερόλεπτα να είναι φάτε μπέκ μόνο στην περιοχή. Ναι. Δηλαδή, το αναλύσαμε τον Κώστα Λιπέ, μιλάμε τώρα ότι δεν είναι τόσο η ικανότητα του Άγιαξ, αλλά η λιθιότητα της PSV. Έτσι. Μιλάμε για 5-6 αμυντικά εγκλήματα σε μια φάση. Ναι, όντως. Με το που ξεκίνησε το παιχνίδι. Δεν κλείνει ο στόπερ ο ένας, δεν κλείνει ο δεξιός σπακ, δεν κλείνουν τα χαφ σωστά, δηλαδή όλα λάθος. Για αυτό καμιά φορά τρομοκρατήσει. Αυτό που έγραψα και στο πρόγραμμα στο ΠΑΟΚ 24 το πρωί είναι ότι η ουσία είναι για τον ΠΑΟΚ ότι δεν χρειάζεται να φοβηθεί. Σεβασμό στον αντίπαλο, εντάξει, αλλά ο μόνος τρόπος για να περάσει τον Άγιαξ είναι να πιστέψεις στο παιχνίδι σου και να το παίξεις. Και ό,τι βγει. Αν το πας στη φοβία, στη λεπτομέρεια, στο τσουκουτσούκο κτλ. Αν πάει στην λεπτομέρεια, αυτή είναι η καλύτερη στην λεπτομέρεια. Πάντα. Αποδείχθηκε τις δύο φορές που συναντήσαμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει το παιχνίδι του. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να κάνει ο Φερέιρα βολεύει τον ΠΑΟΚ. Δεν βολεύει την έννοια του ότι η γρήγορη μετάβαση στο ανοιχτό γήπεδο είναι κάτι που θα τον ευνοήσει. Δεν μπορεί να σετάρει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άγιαξ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Πιστεύω ότι η κατοχή θα είναι 40-60. Κάπου εκεί. Στο αισιόδοξο σενάριο και να μην χάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω. Ένα 0-0 το υπέγραφα για πλάκα. Πολλοί κόσμος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ναι. Ναι, δεν είναι και πολύ εφικτό. Δεν δείχνει τουλάχιστον εφικτό. Μπορεί κάλλιστα να έρθει, αλλά πάντα δεν δείχνει. Σκοράρι. Ναι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ σκοράρει στην Τούμπα. Το θέμα είναι να είναι αποτελεσματικός. Να έχει, ξέρω εγώ, 10 τελικές, να σκοράρει τις 2 τέλος πάντων. Να γίνει ένα 2 στα 10. Αυτό είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Θα δούμε. Εγώ είμαι καταθαλαγμένος. Ξέρω πλέον ότι ένα 80-20 λεπτό του Άγιαξ και κυνηγάμε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Κάτι δεν θα κάτσει να το δείξει η ιστορία. Ναι. Λέγοντας πριν για... Δεν είναι τώρα. Για πες. Θα τα πάω κύμαστε, πάμε γερά και αυτά γίνεται. Για πάω κύμαστε και πάμε γερά. Δηλαδή, ας σκεφτούμε έναν τώρα στην Ολλανδία, τι σκέφτεται ο Πάντε Κόλκας. Άγιαξ είσαι. Άγιαξ είσαι. Εντάξει. Αυτά, ήθελες να πιστεύω. Η Αιτχόφεν που έλεγες νωρίτερα για τον Κόλ δεν πατάει καλά στο ξεκίνημα. Δεν βλέπω τον αγώνα με τον Άγιαξ. Χθες αποκλείστηκε. Ο Ολυμπιακός πέρασε Σταύρο. Με 4-0. Δεν σας βλέπει. Καλά, αυτή που ξέρετε φίλετε με ένα χειρότερο ομάδα που συμμετάσχει στα προβληματικά του Champions League. Δηλαδή, και τέτοια τραγωδία δεν υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή... Μέσα στα γκολ 1-1 στο μεταξύ που έχουν φάει. Ναι. Δύο κεφαλιές του πιο κοντού. Ωραία. Ένα μητάκι του Γκερέρο που παίρνει μέσα από τον τερματοφύλακα. Και ένα λάθος ακόμα του τερματοφύλακα που στέλνει την μπάλα σε μένα. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός χωρίς το Φορτούνι για μένα είναι πάρα πολύ προβλέψιμος, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Χωρίς το Φορτούνι, ο Σεμέδο λίγο του συμμαζεύει πίσω, αλλά με απέναντι στη σοβαρή ομάδα θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να δεις πάρα απέναντι την Μπασασεχίλ. Ναι. Που έχει περισσότερη ποιότητα. Και έχει τέλος πάντων τη δυνατότητα να κάνει ζημιά. Θα δούμε εκεί πέρα, εκεί θα φανεί. Σε την κατάσταση του Ολυμπιακού. Πάλι πολλές τελικές. Άρα τα γκολ που ήθελαν πολλά από τον αντιπάλο, δηλαδή θα μπορούσαν και με 24 τελικές να μην έχουν γκολ. Περιμένουμε να δούμε να πει και ο Ελβεραμπή τι θα αλλάξει σε σχέση με τον Γενέρο που είναι εργάτης και δεν είναι σκόρερ τέλος πάντων. Αυτά. Εντάξει, δεν με τρομοκράτησε με τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως. Ναι. Ο κλασικός ο Ποντέισε. Ο Βαλμπουενάτος δίνει λίγο ποιότητα, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχει την έκρηξη του Φορτούνη για να δημιουργήσει υπεραριθμίες. Αυτοί βάλανε φορτώ από τη δεξιά πλευρά με ο Μαρ Ποντές, έβγαινε και ο Βαλμπουενά από εκεί για να βγάλουν συνεργασίες που έχουν καταλάβουν αυτοί πέρα σε 60 λεπτά. Εντάξει. Αυτά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ωραία. Στα δικά μας υπάρχει και το θέμα του Ενρίκε που υπάρχει μια κινητικότητα που είναι εδώ ο μάνατζερ. Είναι γνωστό αγάπη ότι
Ο Πάοκ θα δει να πουλήσει τον Ενρίκη. Ναι. Και δεν έχει θέσει ξένο. Ενρίκη έχει ενδιαφέρον και από Τουρκία και από Βραζιλία. Προφανώς και θέλει να μείνει εδώ. Ναι, έτσι λέει αυτός η πλευρά του. Προφανώς και θέλει να μείνει εδώ, αλλά καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πρέπει να πάρθει οριστική απόφαση πλέον. Και όχι πάλι διαδικασία δανεισμού ή οτιδήποτε άλλο. Ή ανανέωση και δανεισμού. Ναι. Δηλαδή... Κοίτα, το δύσκολο για τον ΠΑΟΚ δεν είναι να βρει ομάδα για την Ενρίκη. Είναι να βρει ομάδα για να πληρώσει για την Ενρίκη. Ναι, ναι. Εντάξει. Γιατί κοιτάξτε, ο χαζός δεν είναι. Να τον δώσει το κόστος του συμβολέου του, δηλαδή πάρει το συμβολέο του κοιλιά σας, θα βρει. Αν ήθελε να το ξεφορτωθεί έτσι, να ξεφορτωθεί έτσι. Μα αυτό θέλουν και οι Βραζιλιάνοι. Το γράφουν και ανοιχτά, Σταύρο. Και οι ρεπόρτερ της Σαπεκοένσε και της Ατλέτικο Μινέιρο, ότι το ότι θέλει ο ΠΑΟΚ χρήματα είναι πρόβλημα. Το γράφουν και ήδη δηλαδή. Είναι. Το θέλουν δωρεάν και να πληρώσουν το συμβόλαιό του. Αυτό θέλουν. Δεν είναι μικρό το συμβόλαιό του και τα βραζιλιάνικα δεδομένα. 600.000 που παίρνουν εδώ και δεν είναι λίγα. Για βραζιλιάνους. Για τις ομάδες αυτές είναι πάρα πολλά. Εντάξει. Mm-hmm. Για τη Σάντος και την Φλαμέγκο μπορεί να είναι οκ. Okay, αλλά για αυτές τις ομάδες, Ατλέτικο Μινέιρο και Σαπεκοένσε και τα λοιπά, είναι λεφτά. Εντάξει, οπότε... ο Ενρίκε... Κοένσε έπεσε το πλάνο που τελείωσε με βενζίνη. Τι έλα ρε Σταύρο. Ο Ενρίκε κακός παίκτης δεν είναι. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ πληρώνει λίγο αυτό το πράγμα με τους ξένους και το ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Οπότε προφανώς και ο ΠΑΟΚ θέλει... Ο Ενρίκε φαίνεται όταν δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ένας παίκτης που να βασιστείς πάνω. Εντάξει, το έχω πει ότι είναι ένας παίκτης game changer και μπορεί να σου δώσει κάτι διαφορετικό. Ο Ενρίκε είναι συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε είναι συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Ενρίκε δεν συναντήθηκαν ποτέ. Παίρνει την μπάλα, βάζει το κεφάλι κάτω και μπορεί να πάει γάμο. Ωραία. Δεν το έχει το συνδυαστικό. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπεις τον Ζαμπά, βλέπεις τον Μπέλκα, βλέπεις τον Άκπομ, βλέπεις τον Κατουρί, βλέπεις τον Μπίσισμαν, πώς συνεργάζονται. Ο Ενρίκε δεν μπορεί, θα πάρει την μπάλα και θα κλείσει. Δηλαδή εγώ που τον έχω δει και 50 φορές, ξέρω που θα πάει. Ναι. Δεν έτσι είναι δηλαδή, και δεν θα δώσει ποτέ. Δεν θα δώσει. Θα δώσει αν αυτό έχει πολύ πλάγια. Εντάξει. Τον αγαπάμε, έχει δώσει ένα τίτλο, που προσφέρει στην ομάδα. Αλλά αλλάζει επίπεδο πάω, παιδιά, δεν είναι απειρό. Υπάρχουν παίκτες που, ο Σάχος του Κάλιας, φύγανε γιατί ο ΠΑΟΚ αισθάνθηκε και δεν μπορούσε να του δώσει πράγματα. Άλλο τώρα, αν άργησε ο ΠΑΟΚ να το αντικαταστήσει. Ναι. Σωστό αυτό που λες. Ναι, η λογική αυτή είναι. Ωραία. Δεν είναι. Όλοι στις δουλειές μας μπορεί ένα πρωί ο μηχανισμός, η λειτουργία να ξεπεράσει τους λογαριασμούς μας. Δεν είναι απίθανο. Εγώ θυμάμαι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Βερόν, δεν έχω ξανασυζητήσει στη ζωή μου. Με το που ήρθε 6 μήνες φαινόταν ο Μαραντόνα, ναι. Μετά... 6 μήνες στο πρώτο εξάμεινο της δεύτερης σεζόν ψιλοπατούσε και σιγά σιγά τον λίγη στους ανταγωνισμούς και εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε όμως. Ένα χρόνο μετά δεν υπήρχε. Και σε ξεπερνάει η ομάδα σε κάποια φάση. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ωραία, αν και εσύ δεν προσθέτεις πράγματα, στη δουλειά σου, στο παιχνίδι σου στην προκειμένη περίπτωση, θα έρθει η στιγμή που θα είσαι αχρίαστος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μιλάμε αυτό τώρα για έναν ΠΑΟΚ που ο ανταγωνισμός είναι πολύ ψηλός πλέον. Ναι, ειδικά σε εκείνη τη θέση γίνεται μακελιό. Ναι, ναι. Ο Λάμπρου με 8 γκολ 10 assist πέρσι είναι έκτος εχθέν. Εδώ είναι πέμπτος ο Στόχρης Σταύρο τώρα, ο Λάμπρου θα είναι έκτος. Ναι. Εντάξει. Που σε άλλες εποχές παίκτες σαν το Στόχ μπορεί να τους έλεγε προπονητής μην κάνεις προπόνηση, αλλά μόνο στους αγώνες να παίζεις. Ναι. Που λέει ο λόγος. Ή μπαίνεις αύριο κατευθείαν. Ο Στόχ, παιδιά, είναι ο MVP του περσινού τσέσικου πρωταθλήματος. Δηλαδή της πρωταθλήτριας ομάδας. Ωραία. Που αντιμετώπισε χθες τη δεύτερη Ολυμπιακός από αυτό το πρωτάθλημα και ο Στόχ στον ΠΑΟΚ είναι στον πάγκο. Εντάξει, κατάλαβα πως το λες, αλλά δεν έχει καμία σχέση μία με την άλλη. Έφτασε μέχρι τους 8 του Europa League πέρσι η Σλάβια Σταύρο. Άλλο θέλω να ναι, πω. Κατάλαβα τι θα πεις, ναι. Ναι, ναι. Είναι. Πες μου ένα τσέχο ποδοσφαιριστή. Τον Νέτσιτ. Εντάξει, πες μου έναν ακόμα. Αγάπη. Τον Νέτσιτ. Τον Νέτβετ. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ο Τσέχ, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ποπόρσκι. Και αυτός. Σταμάτησε. Δεν.
Δεν υπάρχει Τσέχος ποδοσφαιριστής πουθενά. Απίστευτο. Δηλαδή όλοι οι καλοί είναι Σλοβάκοι. Δηλαδή ο Χάμτσικ, ο, ξέρω εγώ, ο Μάκ, ο, αυτός που ξέρουμε δηλαδή, ο Στόχ, ο Σκρίτου, αυτοί είναι Σλοβάκοι. Τσέχος δεν υπάρχει λυσός. Μου έκανε την ερώτηση χθες φίλος, ποδοσφαιρικός, και μου λέει πες ένα Τσέχο ποδοσφαιρικό. Και κόλλησε γκλάβα μου. Δεν ήξερα, Τσέχο ποδοσφαιριστή. Ναι, όντως πλέον δεν υπάρχει εκείνη η φουρνιά και η εθνική που είχαν καλή και όλα αυτά. Τίποτα δεν υπάρχει, πολύ. Μηδέν. Ναι. Μηδέν. Πήγε καλά πέρσι η Σλάβια, με Σλοβάκο ηγέτη. Ωραία. Και είχε και τέσσερις καλούς ξένους. Τσέχο να πεις ότι κάνει τη διαφορά, δεν θα βρεις. Ναι. Πόσο και να ψάξεις. Τώρα βλέπω και το ρόστερ της εθνικής. Λίγα πράγματα. 7-8 παίκτες από τη Σλάβια. Δεν βλέπω κάτι. Γενικότερα έχεις δίκιο. Κάνεις επίσης υψηλό επίπεδο. Ναι. Κάνεις ο Κρέιτσι, παίζει κάπου στην Ιταλία, στην Πολόνια νομίζω. Ωραία. Σωστά, στην Πολόνια, σωστά. Έναν 23χρονο φορ βλέπω, Πάτρικ Τσίκ στην Ρώμα. Δεν το ξέρω. Ναι, ο Τσίκ, καλός παίκτης. Ναι. Ένας Βίντρα στην Μπέρνλι, όχι ο δικός μας. Να λέγαμε, ναι. Ο Νόβακ της Τραμπζονσπορ, ο Στόπερ, εντάξει, οκ, okay. Αυτά δεν. Και ο Σούτσι της Βασιλείας. Δεν έχουν άλλο. Ναι. Αυτή. Μάλιστα. Είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό μπάνιο. Ευχαριστούμε. Bye. Λοιπόν. Προλάβαμε και την ξαπλώστρα. Να έχει πρόγραμμα. Στα όλα γίνονται. Και κρατήσαμε και τη δεύτερη. Τα μπλούχοι οι πρωταθλητές είμαστε. Δεν είναι να μας την πάρει την ξαπλώστρα. Ποιος. No. Wait. Να σου πω κάτι. Αλλάξαμε και όνομα της Κρουτέλ. Τον είπαμε εσύ. Α, είτε τα μπλούχοι είμαστε. Ποιος μας πάρει την ξαπλώστρα. Εσύ, άμα έχει πρόγραμμα, όλα γίνονται. Ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα. Μην προλάβει. Πιστεύω την κρατούσε κιόλα. Σίγουρα την κρατούσε. Το πιστεύεις? Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Έχετε 55 ολόκληρα λεπτά για να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα για τα 3 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη στις 8. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο, ό,τι σας βολεύει. Το στέλνετε στο 54526. Έχετε ακόμα 55 λεπτάκια. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2. Τα εστία είναι για τη θύρα 7. Τα κερδίζετε, σας παίρνει τηλέφωνο η Μαριλής, λέτε άμ καταυτότητα. Έρχεστε την τρίτη ημέρα του αγώνα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Τα παίρνετε το λίμπερο και πάτε στη θύρα 7. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο, 22 Αυγούστου, θυμίζω, ο Ηλίας Βρετός στον υπαίθριο χώρο του Alfredon Gardens, δίπλα ακριβώς στο Regency. Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πάρτι, ημέρα Πέμπτη. Μαζί του θα είναι και η Κατερίνα Λιόλιου. Έχουμε ακόμα μέρες, αλλά βλέπετε ότι περνάει ο καιρός. Προπόληση είναι στα 12 ευρώ. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου στο Regency όλο το 24ωρο. Θα πάμε στο διάλειμμα παρέα με την Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνι, καθηγητή αντιστάσεω 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς και παρέα με τη Στίχημαν, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή στίχημαν.gr και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος. Είχαμε μια ωραία κουβέντα με τον Σταύρο. Δεν θέλαμε να τον κόψουμε. Δεύτερη ώρα. Έχετε ακόμα 3 τέταρτα για να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Στη θύρα 7 είναι τα εισιτήρια. Ο αγώνας στην ερχόμενη Τρίτη, όπως γνωρίζετε όλοι. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Η κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Σας είπαμε για τα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Θα ελέγξει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα τα στοιχεία που έχει στείλει ο καθένας σας για το αν πληρεί τις προϋποθέσεις να μπει στην κλήρωση για τα 1000 εισιτήρια που προορίζονται για άνεργους φίλους του ΠΑΟΚ στη θύρα 7, η κλήρωση στο τέλος του Αυγούστου. Λέγαμε πριν και με τον Σταύρο για το Open και
και χθες υπήρξε ένα δελτίο τύπου μέσω του οποίου το Open ενημέρωσε ότι εξασφάλισε δικαιώματα του πρώτου αγώνα της Τούμπας. Ο Αλέξης Πυρόπουλος ήταν στην περιγραφή και στον πάγκο. Ο αδερφός Στέργιο Γρηγόρης Ατρίδης, τον οποίο χάσαμε και σήμερα, ρε εσύ. Τι ώρα είναι? Το χάσαμε. Το χάσαμε, γύρω στις 12.30 βγαίνει. Στην Κατερίνα Ζαρίφη. Και δεν θυμάμαι σε ποιος άλλος ποια εκπομπή είναι. Αλλά βγαίνει να τον βλέπετε καθημερινά τον Γρηγόρη Ατρίδη. Θα είναι στο ρεπορτάζ του πάγκου μαζί με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη. Οπότε μέσα από το Open TV την επόμενη Τρίτη στις 8, όσοι δεν είστε στην Τούμπα, από εκεί θα παρακολουθήσετε κανονικά το παιχνίδι. Χάσαμε τον Γρηγόρη σήμερα, Στέργιο. Πάει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το δούμε αύριο. Θα το δούμε αύριο, να θυμηθούμε. Τον έχει βαρεθεί, είπε. Τον έχει βαρεθεί. Εντάξει, Στέργιο. Σφαίνηκα τουλάχιστον σε δύο προετοιμασίες συγκάτοικο, 20 μέρες. Πόσο πια. Εντάξει. Εντάξει, ρε, εσύ τώρα είναι σε άλλη φάση τη ζωή του τώρα. Παντρεμένος, μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, ωραίο ταξίδι. Μια χαρά. Τι βλέπεις, Βιερίνια? Υπάρχει ένα μήνυμα του Αντελίνο Βιερίνια. 28 Σεπτεμβρίου στη ΔΕ θα γίνει το τρίτο παιδικό φεστιβάλ υγείας, διατροφής και αθλητισμού. Και ο αρχηγός είπε, έγραψε σε μήνυμα, για κάποια παιδιά ο αγώνας είναι καθημερινός. Για να τον κερδίσουν χρειάζονται και εμάς. Θα αναφερθούμε σε αυτό όταν έρθει η ώρα. Ενδεχομένως να είναι και ο ΠΑΟΚ αρρωγός. Πάντως ο Βιερίνη έστειλε από νωρίς το μήνυμά του. Ο Βιερίνη, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμά του. Η προπόνηση της ομάδας σήμερα ήταν νωρίς το πρωί στην Μεσήμβρια. Όλοι ήταν κανονικά εκεί. Ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για την Τρίτη με ένα πρωινό πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες από την ΠΑΕ, από το πρόγραμμα όλων. Κανονικά και ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρώτο του πρόγραμμα στο γυμναστήριο την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον μπαίνει ακόμα πιο ενεργά στα κομμάτια της ομάδας, ακολουθώντας μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης πλέον. Δεν τα κατάφερε χθες, αγαπηνό, στήριξη ο Βλαντανίβιτς. Δεν τα κατάφερε, εσύ. Αποκλείστηκε. 2-2 Maccabi Tel Aviv Cluj. Τον πίστευα. 1-0 είχε κερδίσει η Cluj στη Ρουμανία. Αποκλείστηκε από το Champions League ο Βλαντανίβιτς, όπως και η Αιτχόφεν. Και λέει ότι ο Ιβιτς έχει πολλά θέματα στη Maccabi. Δεν τα πηγαίνει, λέει, καλά με το ιατρικό team. Υπάρχει, λέει, θέμα. Και γενικότερα το κλίμα δεν είναι καλό πλέον. Έτσι λέγεται. Εντάξει. Θα τη βρει την άκρη ο Βλάνταν ή θα αποχωρήσει. Ναι, συμβαίνει κάτι άλλο. Είναι σαν να του σεισμολόγου το που είπε, Στέργιο. Ή θα υπάρχει κι άλλο σεισμό, ή δεν θα υπάρχει. Δεν έχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι σημερινό για το Champions League. Πάντως το βράδυ θα ξέρουμε έτσι το χάρτη του τρίτου προκριματικού γύρου και θα έχουμε εικόνα και για τα play-off του Champions League πιο ξεκάθαρη. Ελπίζουμε να είναι σε αυτά και ο ΠΑΟΚ. Έχει Ρόζεμπορκ Μπάτε Μπόρισοφ. 2-1 έχει κερδίσει η Λευκορώση στο πρώτο παιχνίδι. Έχει Κοπενχάγη με τους The New Saints από την Ουαλία, να είχαμε να λέγαμε. Καραμπάχ με Ντάνταλκ από την Ιρλανδία, να είχαμε να λέγαμε επίσης. Ίσως έχει ενδιαφέρον το Ελσίνκι με Ερυθρό Αστέρα, 2-0 οι Σέρβοι στο πρώτο παιχνίδι. Και η ΑΕΚ Μάριμπορ, 2-1 οι Σλοβαίνοι, κέρδισαν την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το puzzle του τρίτου προκριματικού γύρου. Ο ΠΑΟΚ από τη μέρα της κλήρωσης δεν έχει καμία εκκρεμότητα, αφού η τύχη ή η ατυχία τον έστειλε πάνω στον Άγιαξ, οπότε δεν είχε να περιμένει ένα ζευγάρι για να δει τον νικητή. Και από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς εφόσον κατορθώσει και πετάξει έξω τον Άγιαξ από συνέχεια του Champions League και θα γίνει πιο καθαρός ο χάρτης των αντιπάλων του. Αλλά πάμε λίγο μακριά, το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ την Τρίτη να πάρει ένα σκορ που θα τον διατηρήσει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Σιγά σιγά περιμένουμε και διαιτητή, Ναι. Σήμερα, αύριο, αυτό μας είναι Τρίτη, λογικά πρέπει να βγει. Να δούμε από πού θα είναι πάλι. Κοίταξε, νομίζω ότι μέχρι αύριο πρέπει να έχει βγει λογικά ο διαιτητής. Κάτσε να δω μήπως και υπάρχει, αν και δεν νομίζω. Εκεί. Όχι. Δεν έχει ακόμα τελειώσει ο δεύτερος προκριματικός γύρος. Δεν νομίζω να έχει βγει ο διαιτητής για... Όχι, δεν έχει βγει. Λογικό είναι. Εδώ καλά καλά δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξουν. Εντάξει. Οπότε δεν μπορεί να ορίσει
οι UEFA διαιτητές για ένα ζευγάρι που μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μια ομάδα από τη χώρα που θα επιλέξει διαιτητή. Άρα θα περιμένει η UEFA τα σημερινά παιχνίδια του Champions League, αυτά που σας είπα, και ενδεχομένως αύριο ή το αργότερο την Παρασκευή να ξέρουμε και τον διαιτητή από ποια χώρα θα είναι και ποιοι θα είναι οι βοηθοί του και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, ως γνωστόν, δεν θα έχει VAR το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, όπως και κανένα του τρίτου προκριματικού γύρου. Θα έχουν όμως όλα τα παιχνίδια του Champions League στη φάση των play-off. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να δώσει εκεί το παρόν. Αλλά πρέπει να το δούμε όλοι, ξαναλέω, βήμα-βήμα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ την Τρίτη να πάρει ένα σκορ που είτε θα αυξήσει τις πιθανότητες που έχει τώρα θεωρητικά για πρόκριση, είτε θα τις διατηρήσει στα ίδια επίπεδα. Άλλος λέει 80-20, άλλος 70-30, λίγο η πιο απεσιόδοξη 90-10. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ, πάω και ένα 30% το έχει σίγουρα, αγάπη. Ναι. Σε μερικούς μπορεί να φαίνεται υψηλό το 30%. Από τη στιγμή που το πρώτο μάτς είναι στην Τούμπα όμως και ο ΠΑΟΚ, παρότι δεν έχει εκμεταλλευτεί την Τούμπα τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα παιχνίδια και το τελευταίο διάστημα και στα μικρά παιχνίδια, παρόλα αυτά όμως το πώς είναι δομημένη πλέον η ομάδα, η ποιότητα που έχει, η εμπειρία που έχει, ο ενθουσιασμός που θα έχει σύν τον ενθουσιασμό του κόσμου, εάν ο ΠΑΟΚ αποφύγει τα λάθη, μπορεί να πάρει, ξαναλέω, ένα σκορ που είτε θα αυξήσει τις πιθανότητες του για πρόκριση, είτε θα τις διατηρήσει στα επίπεδα που είναι τώρα. Είτε 70-30, είτε 80-20, είτε 90-10. Ο καθένας το βλέπει από όποια οπτική γωνία θέλει. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, κάτι εντελώς διαφορετικό. Κυκλοφορεί 10 τελευταία λεπτά ότι η Manchester United και η Juventus έχουν έρθει σε συμφωνία για ανταλλαγή Ντιμπάλα και Λουκάκου. Λίγο λέει ότι Ντιμπάλα δεν συμφωνεί, αλλά πάει να γίνει η ανταλλαγή αυτή. Το θέλουμε κι εμείς τον Ντιμπάλα. Τότε να. Αν πάει ο Λουκάκου στην Juventus. Στεργιό, υπάρχει κάτι που λέγεται αθόρυβο. Έλα ρε, εσύ αγάπη, το θα μας πεις το αθόρυβο. Υπάρχει κάτι που λέγεται αθόρυβο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Σταυροκόλκα Β' με τα κινητά σας. Να πάει ο Λουκάκου στη Juventus. Γιατί δεν πάει. Πώς θα γίνει αυτό τώρα με τον Ρονάλντο. Τι σου κάνει εντύπωση. Να μου πεις και την μπάλα, χάθηκε πέρσι. Μια χαρά είναι την μπάλα, απλώς. Ποιος ήθελε την μπάλα. Η Τότεναμ. Και έκανε και πρόταση, λέει, 5 εκατομμυρίων, αλλά εισέπραξε όχι σε πρώτη φάση. Πολύ καλός προθέσεις την μπάλα. Αλλά και η Juventus έχει κάνει κινήσεις που, εντάξει, είναι απίστευτες. Μεγάλο deal βέβαια, άμα γίνει. Εντάξει. Καλό, δυνατό. Κάνα παίκτη του Άγιαξ, δεν θέλει η Μάνστερ. Θα τον έχουμε ξεκλειδίσει τον Άγιαξ, τι να κάνουμε. Δεν έχει χάσει και τίποτα. Έχει χάσει τι άλλο να χάσει, ρε. Να χάσει και κάποιον την επίθεση. Τα δύο βασικά γραμμάτια έχει χάσει. Να χάσει τον Τάντιτς. Ο προπονητής είχε βγει και είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι απορώ πως έχουν μείνει όλοι αυτοί. Απορώ πως έμειναν αυτοί οι παίκτες εδώ. Δηλαδή, κοίταξε, να βγει ο προπονητής εδώ και να πει αυτό το πράγμα. Απορώ πως έμειναν τόσοι παίκτες εδώ. Υπάρχει ο Φαν ντε Μπεκ, εντάξει, υπάρχει ο Νέρες, υπάρχει ο Τάντιτς, υπάρχει ο... Τι να κάνουμε, ρε, να κάνουμε μια στρατηγική καμπάνια, πάρτε τους, πάρτε τους, αυτοί είναι, ξεπουλάμε. Τι να κάνουμε. Δεν νομίζω να χάσει κάποιον παίκτη ο Άγιαξ πριν τις μάχες με τον ΠΑΟΚ. Τραυματισμούς δεν θέλετε να ευχηθούμε. Μεταγραφή δεν προλαβαίνει να γίνει. Προλαβαίνει, μάλλον δεν θέλει ο Άγιαξ. Αστραπιαία, Αστέρια. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και τον πετάξει εκτός Champions League, νομίζω ότι θα γίνουν πολλοί. Καλά, μετά δεν μας νοιάζει όμως. Γιατί κάθε φορά μετά τον ΠΑΟΚ γίνονται όλα. Μας νοιάζει γιατί μπορεί να τους αντίσουμε του χρόνου. Φτάνει, ρε, πια. Φτάνει, έλεγε κάθε χρόνο. Πρέπει να βλέπει και μακριά. Αν υπάρχει του χρόνου στη. Το ενδεχόμενο μάλλον να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ, πιστεύω ότι θα το έχουμε σίγουρο πριν γίνει η κλήρωση. Ναι. Δεν χρειάζεται καν να γίνει. Αλλά ας περάσει το φετινό και μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση και βλέπουμε. Πλησιάζει η μέρα, δεν έχει μείνει και πολύ. Ήδη ο κόσμος οργανώνεται, γιατί θα είναι και πάρα πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό και μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν κλειστεί τα εισιτήρια. Πολλές εκδρομές για το δεύτερο μάτς. Ναι. Κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά. Παρέες που έχουν κανονίσει, παρέες που ψάχνονται. Πάρα πολλά. Έχει κλείσει πάρα πολλοί κόσμος χωρίς ακόμα να έχει ιδέα τι θα συμβεί με τα εισιτήρια. Απλά θα είναι εκεί. Μακάρι όλοι να βολευτούν. Καλά, όλοι δεν θα βολευτούν. Γιατί πάντα ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος του κόσμου που πηγαίνει σε σχέση με τα εισιτήρια που θα δοθούν. Αλλά νομίζω ότι η άκρη θα βρεθεί. Ναι. Για όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ανοίγω μια παρένθεση. Είχαμε
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, εισηγήθηκε να πάρει αναβολή η ψήφιση των αλλαγών που προέβλεπαν εξαφάνιση της τιμωρίας με βαθμούς και γενικότερα την ελάφρυνση των ποινών για θέματα συμπεριφοράς οπαδών κτλ. Και μπήκε στην άκρη το άρθρο που αφορούσε την πολυδιοκτησία. Το άρθρο δηλαδή που επέτρεπε σε ένα μεγαλομέτοχο να αγοράσει μέχρι 5% από τις μετοχές άλλης ομάδας. Αυτά ήταν τα νεότερα από την συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί το θέμα. Βέβαια, εγώ το ξανά είπα, πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και υποθέσεις που θα πρέπει να τις δει λίγο με προσοχή ο νέος υφυπουργός, παρότι δεν είναι στην δικαιοδοσία του, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τα παιδιά αυτά που ξυλοκόπησαν τον τζίλο. Τι γίνεται, είναι σε εξωτικούς προορισμούς. Ναι. Η κυβέρνηση τι κάνει ή τι έκανε η προηγούμενη. Η προηγούμενη σώθησε να φύγουν. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, ποτέ δεν, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, δεν ρίχνουν τα βέλη μόνο προς μία κατεύθυνση. Όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, είτε δεν είχε τη δύναμη, είτε το άφησε γιατί φοβήθηκε, είτε γιατί δεν την ένοιαζε. Μα έφυγαν στο εξωτερικό με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Δεν μάθαμε είπε κανείς ότι έγινε μάθαμε κάτι. Τα πάντα για αυτούς, φύγαν στο εξωτερικό. Εντάξει, μπορεί ορισμένοι να πούνε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν μπορεί να παρέμβει κανένα στο έργο της. Ναι, δεν μπορεί να παρέμβει. Όμως ένας υπουργός δικαιοσύνης μπορεί ουσιαστικά να εκθέσει τη δικαιοσύνη στο στυλ ότι, παιδιά, έχουμε μια υπόθεση πολύ σοβαρή και παρατηρούμε μια κολυσιεργία στην εκδίκασή της. Αυτό μπορεί να το κάνει ο υπουργός δικαιοσύνης. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Ναι, οκ, το καταλαβαίνουμε και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά απ' την άλλη, δεν γίνονται υποθέσεις που σέρνονται εδώ και χρόνια. Έχουν βγει συνομιλίες, έχουν βγει στοιχεία που εμπλέκονται και ομάδες της Super League και ειδικά μία από τις μεγάλες, Ολυμπιακός. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι αθώοι. Οκ. Okay. Ναι, αλλά να έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Τέλος πάντων, προφανώς δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ τον νέο υφυπουργό το τι έγινε το Δεκέμβριο με τον Τζίλο. Πέρασε αγάπη, μια χαρά είναι ο Τζίλος. Ξανασφίξε κιόλας. Εντάξει. Και όλα καλά. Απλώς αν τυχόν μακάρι να μην υπάρξει, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι θα υπάρξει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια κάποια απειλή ενός διαιτητή ή κάποιος σκληροδαρμός, πάλι θα έχουμε αποχή από τους διαιτητές για μια αγωνιστική, πάλι θα λέει ο διαιτητής θα βγω να πω τι έγινε, πάλι θα έχουμε στοιχεία και δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή είναι η υπέροχη χώρα στην οποία ζούμε. Λοιπόν, έχετε ακόμα περίπου μισή ώρα. Έχετε, ναι, αλήθεια. Για να στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια που θα δώσουμε στις 2. Για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Ίσως δώσουμε και αύριο, αυτό είναι ο προγραμματισμός, αλλά δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή δεν σήμερα. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο, οπότε είναι ευκαιρία από σήμερα να κλείσετε τη θέση σας στην Τούμπα. Δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, μακάρι να έχετε βολευτεί οι περισσότεροι. Αλλά σε σχέση με χθες η συμμετοχή είναι μικρότερη. Απλά το σημειώνω, έχετε πάντως ακόμα τουλάχιστον 25 λεπτά, 27, για να μπείτε στην κλήρωση. Να πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Παρέα μαζί μας ήταν και σήμερα τα ΝΑΚ με πολλές επιλογές σε παπούτσια για αξεσουάρ και τσάντες για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε πολύ καλές τιμές. Τσιμισκή μέρα στο τέλος, το νέο κατάστημα είναι στη διάθεσή σας και από εκεί και πέρα πλατεία Αγίας Σοφίας με Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκι και διγυνής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, στις καλύτερες τιμές από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά ο Φτύκας φροντίζει πάντα τη δωρεάν μεταφορά των προϊόντων που θα επιλέξετε στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Ξαναλέω 2310-905-503 Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα στο μπάσκετ. Ή μάλλον και στο μπάσκετ. Στέργιο, έχεις στο νου σου κάποια ομάδα που θα μπορεί να πάρει μέρος στη νέα Basket League? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Αλλά όποια ομάδα θέλει, εντάξει, μπορεί. Έχει απευθύνει
η καταπληκτική ΕΟΚ του κ. Βασιλακόπουλου. Απίστευτο. Μία πρόσκληση. Κανονικά όμως. Η οποία πρόσκληση θα μπορούσε να έχει τίτλο «Ποια θα είναι η ομάδα Α» ή «Μπορείς να γίνεις και εσύ η ομάδα Α». Ναι. Κάλιστα. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Επιτροπή Ειδικής Αδειοδότησης προσκαλεί τα αθλητικά σωματεία και τη ΣΚΑΕ που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία που προβλέπεται στον ισχύο του κανονισμού ειδικής αδειοδότησης για την πλήρωση της κενής θέσης στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών της αγωνιστικής περίοδου 19-20. Να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην προβλεπόμενη από τον κανονισμό διαδικασία επιλογής με την κατάθεση στην ΕΟΚ Φακέλου, στον οποίο θα περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα στοιχεία μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου και μέχρι ώρα 2. Όπως διαβάζω σε ρεπορτάζ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι τώρα ο Ερμής Αγιάς και ο Κόρυβος. Ναι. Οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι αυτή η πρόσκληση δεν απευθύνει στον Ολυμπιακό. Μάλλον δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει αίτηση, γιατί έχει υποβιβαστεί απλά από την Α1. Έτσι λέει η δική μου λογική. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο Ερμής Αγιάς, μια πολύ καλή ομάδα, και ο Κόρυβος να συμπληρώσουν μία από τις δύο το φανταστικό πρωτάθλημα των 14 ομάδων. Το έχουμε ξαναδεί αυτό πουθενά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Υπάρχει η προσπάθεια που κάνουν με αγωνία και ο κύριος Αυγεννάκης και ο κύριος Βασιλακόπουλος να επαναφέρουν τον Ολυμπιακό στην Α1. Το δήλωσαν και ανοιχτά κιόλας και δημόσια. Είπε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, χωρίς ντροπή, δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό. Μια χαρά γίνεται, πρόεδρε. Να σε ενημερώσω, δεν ξέρω αν κάποιος από τους διπλανούς σου σου λέει αυτή την άποψη. Εγώ πιστεύω μια χαρά γίνεται πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό. Και θα γίνεται για τα επόμενα 10 χρόνια αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να ανέβει στην Α1. Και θέλει να παίζει με εφήβους στην Α2 και στην Α3 και στην Α5. Μια χαρά γίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία από πολλούς να κρατήσουν τον Ολυμπιακό στην Α1. Τώρα, αν αυτή η ανακοίνωση είναι το παραθυράκι για να δηλώσει ο Ολυμπιακός συμμετοχή και να φάει στη στροφή του Ερμή Αγιά στον Κόρυβο ή όποια άλλη ομάδα δηλώσει συμμετοχή για να είναι η ομάδα Α στην Α1, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός εμένει στο μέχρι τέλους ή αν θα έχει αλλάξει κάτι. Ή αν θα, ναι. Τέλος πάντων, φοβερά πράγματα και στο μπάσκετ, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται και στο βόλεϊ. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο, γιατί υπάρχει γενική συνέλευση σήμερα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι. Τυπική διαδικασία μένα, αλλά θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Ναι, αφορά τη χρήση της προηγούμενης χρονιάς. Μέχρι να μιλήσουμε με τον Νίκο. Περιμένουμε, αν θα περιμένουμε ναι. Κάτι να βγει σοβαρό ή όχι. Θα θυμίσω άλλη μια φορά ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για τα 3 εισιτήρια για τον ναι, αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Ένα 20 λεπτό ακόμα το έχετε. Μπαίνετε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια. Πάμε στον Νίκο. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι συμβαίνει, όλα καλά. Καταρχήν, όλα καλά. Πριν πάμε στα δικά μας, φαντάζομαι ξέρεις για την πρόσκληση της ΕΟΚ για να βρεθεί η ομάδα Α. Αιτήσεις λέει μέχρι Παρασκευή 9 Αυγούστου. Έχεις καμία στο μυαλό σου. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον Ερμής Αγιάς και Κόρυβος. Προκύπτει κάτι αν μπορεί ο Ολυμπιακός Νίκο να δηλώσει, να κάνει αίτηση για να πάρει την θέση αυτή. Ή όχι, δεν μπορεί για τον πραγμάτο. Δεν μπορεί, έτσι είναι. Δεν προκύπτει πουθενά κάτι τέτοιο. Ναι. Αν γίνει το οτιδήποτε με τον Ολυμπιακό θα πρέπει να γίνει με παρέμβαση έξω από τον μπάσκετ, για να το πω έτσι πια. Δηλαδή όλες οι άλλες πιθανότητες έχουν καλυφθεί. Και μάλιστα χθες, ας πούμε, που έγιναν γνωστές οι προτάσεις του ΕΣΑΚΕ για τον νέο κώδικα της επόμενης σεζόν, με αφορμή τα όσα έγιναν να πέσει από τον Ολυμπιακό, πλέον η απόφαση του ΕΣΑΚΕ είναι ότι όποιος δεν κατεβαίνει να παίξει πέφτει την ίδια στιγμή. Δεν έχει ούτε αφαίρεση βαθμών, ούτε τίποτα έχει. Αν δεν κατέβει να παίξει, άμεσος υποβιβασμός. Τώρα για αυτό το κομμάτι που λες, αρχικά και με την καρδίτσα πήγε να γίνει μια κουβέντα και με την καστοριά, καμία από τις δύο δεν είχε δυνατότητα να παίξει στην Α1. Ο Κόρυβος έχει βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια, πιθανολογώ ότι είναι σε μια
κατάσταση ξανά για να μπορέσει να παίξει. Για τον Ερμία Γιάσο ακούγονταν εδώ και καιρό ότι ήταν η γενιά της ομάδας που διεκδίκησε και κανονικά μέσα στο γήπεδο την άνοδο. Εντάξει, η διαδικασία του να παίξει Α1 είναι πολύ διαφορετική από τις Α2. Και το θέμα είναι και εκεί φυσικά στις ομάδες που μπορεί να ανέβουν και να παίξουν έστω και μέσω wildcard είναι τα χρήματα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο στους φίλους μου που έχω στους Ίκαρους Ερών. Μήπως μπορούμε να παίξουμε. Πού είναι αυτά τα παιδιά, δεν είναι Α2 ή ναι. Όπου και να είναι, τι έχεις πρόβλημα. Ας κάνουν την προσπάθειά να στείλουν ένα φάκελο. Κάτι με τους Ίκαρους. Καθόλου. Στην Κοζάνη έχουμε δύναμη εκεί πέρα. Άσε ρε αγάπη, είναι η Κοζάνη τώρα. Γιατί έβλεπα πάει Ζέρες και να μην πάρει Κοζάνη. Έχουμε μια χαρά κλειστό γυμναστήριο, μια χαρά ομάδα έχουμε. Θα κάνουμε ένα φάκελο και θα το στείλουμε. Τους να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κοζάνη έχει ένα ωραίο κλειστό από εποχές μακεδονικού. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι βέβαια. Μια χαρά είναι Νίκο, μια χαρά είναι. Ανάπτυξη στην Κοζάνη. Ναι, Νίκο, μέχρι δεν ξέρω αν το ξέρεις, μέχρι και η αγάπη έχει. Γήπεδο στην Κοζάνη. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να μετατρέψει το ποδοσφαιρικό γήπεδο σε μπασκετικό, να το κάνει κλειστό δηλαδή. Όχι, είναι ανοιχτό χώρο, δεν γίνεται. Μια έκταση είναι. Μια έκταση κλείνει. Όχι, δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να στείλω φάκελο. Άλλο κίνημα. Πάντως, Νίκο, για να το κλείσουμε, πάμε στα δικά μας. Νόμιμος τρόπος δεν υπάρχει. Για να τα λέμε απλά με βάση όλη την νομοθεσία που υπάρχει μέχρι τώρα, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Για να προκύψει κάτι με τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να προκύψει, πρέπει να υπάρξει άμαθεν παρέμβαση. Ναι. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. 6 ώρα Παλατάκι. Γενική συνέλευση. 6 ώρα στο Παλατάκι σήμερα, η γενική συνέλευση των μετόχων τακτική. Είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή. Απλά τώρα είναι διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τις ανάλογες γενικές συνελεύσεις των προηγούμενων χρόνων, καθώς η κατάσταση στη ΚΑΕ είναι τέτοια που υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια επίσης δεν υπάρχει ο πρόεδρος που ήταν στην ΚΑΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Τα προηγούμενα 8 χρόνια, ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Συνήθως οι διαδικασίες αυτές είναι τυπικές. Απλά φέτος υπάρχει λίγο αυτό το... Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι λίγο και η κατάσταση κάτι τέτοια που δεν ξέρω αν 100% σίγουρα θα γίνει κάτι μόνο για το τυπικό. Δεν περιμένω και πάρα πολλά, για να είμαι ειλικρινής, πέρα δηλαδή από το καθαρά τυπικό κομμάτι που έχει να κάνει με την προηγούμενη οικονομική χρήση και όλα αυτά. Τώρα το αν σε επίπεδο δηλώσεων των ανθρώπων που θα είναι εκεί προκύψει κάτι, να ξεκινήσουμε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι από εκεί είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δηλαδή από κομμάτι επαφών, παύλα δηλώσεων, παρά τόσο από την ίδια τη Γενική Συνέλευση, η οποία, ξαναλέω, τις περισσότερες φορές είναι καθαρά τυπικό το όλο ζήτημα. Και νομίζω ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι... Υπάρχει περίπτωση να είναι περισσότερος κόσμος ή περιμένεις αυτοί που είναι πάντα σύμπλην 2-3-5. Μπορεί να είναι και λιγότερος από ό,τι πιστεύω, από τις προηγούμενες φορές. Δύσκολη η εποχή τώρα, τέλεια Ιουλίου. Μα όχι, έτσι κι αλλιώς τις γενικές, ας πούμε πέρσι αν θυμάμαι καλά, έχω λίγο και λίγο το μνημονικό μου σε κάτι τέτοια δεν είναι και πολύ καλό, αλλά αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος. Δηλαδή όλη η διαδικασία πέρσι αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει κρατήσει 1/4. Ναι. Οπότε απλά φέτος είναι διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι πιο πολύ μπορεί να έχει ενδιαφέρον το κομμάτι του ρεπορτάζ με τους ανθρώπους που θα είναι εκεί για το αν προκύψει κάτι όσον αφορά την επόμενη μέρα. Στο καθαρά τυπικό της Γενικής Συνέλευσης δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει κάτι καινούριο. Αλλά θα περιμένουμε να το δούμε. Στις 6 ώρα ξεκινάει η διαδικασία. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί και τι μπορεί να προκύψει μέσα από αυτήν τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος πάντων, γύρω από τη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να είναι μια αφορμή για να προκύψει κάτι άλλο Γενική Συνέλευση. Ναι. Θα βγουν στη φορά και νούμερα. Χρέη και τα λοιπά ή... Το θεωρώ αρκετά δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Επίσης στις γενικές συνελεύσεις της ΚΑΕ έχουμε στο μυαλό μας λίγο γενικές συνελεύσεις της ΠΑΕ. Δεν έχω εικόνα για το την ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Στις γενικές συνελεύσεις της ΚΑΕ τουλάχιστον όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν παρόντες οι μέτοχοι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Εμείς δεν ήμασταν μέσα στην αίθουσα για να έχουμε εικόνα. Μετά το τέλος της συνέλευσης
υπήρχε μια ενημέρωση από τους ανθρώπους της ομάδας για αυτά τα οποία συζητήθηκαν, συμφωνήθηκαν και όλα αυτά. Νομίζω τώρα ένα παραπάνω, γιατί είναι και αρκετά δύσκολη κατάσταση, είναι ένα μεταβατικό στάδιο για την ΚΑΕ. Οπότε είναι λίγο ερωτηματικό η όλη διαδικασία σήμερα σχέση με τις προηγούμενες φορές. Θα είμαστε για να την καλύψουμε και ό,τι προκύψει από εκεί θα το μεταφέρουμε. Απλά η αίσθησή μου και όχι κάποια πληροφόρηση είναι ότι περισσότερο έχουμε να κάνουμε με κουβέντες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης παρά την ίδια τη Γενική Συνέλευση και όσα είναι να συζητηθούν εκεί. Γιατί η κατάσταση, τα νούμερα για τους ανθρώπους που ασχολούνται και το όλο οικονομικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την ΚΑΕ είναι πάνω κάτω γνωστό. Οπότε νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με την επόμενη μέρα αυτά που είναι να συζητηθούν και το πώς θα προχωρήσει η ομάδα στο επόμενο βήμα της. Μιας που λες για επόμενη μέρα και διαβάζω ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24 για το ότι ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι στα υπόψη για την επόμενη μέρα της ομάδας, αυτές τις επαφές, σκέψεις τις κάνουν οι άνθρωποι που είναι στην τωρινή διοίκηση. Δηλαδή ο Άρης Καρακούσης και αυτοί που έχουν μείνει. Κοίτα, το θέμα του Χαραλαμπίδη δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι, δεν είναι όντως, ναι. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι στην ομάδα αρκετά χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια και σε ρόλο βοηθού προπονητή. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλή άποψη για τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη. Το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι δεύτερο όσον αφορά τις προτεραιότητες. Δηλαδή πρέπει να γίνουν διάφορα άλλα πράγματα, ούτως ώστε να πάμε στο κομμάτι του προπονητή. Εγώ το θεωρώ ως πρώτο όσον αφορά το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι άνθρωποι που κάνουν τις επαφές από τον ΑΣ και από την ΚΑΕ με την πλευρά του κ. Σαββίδη έχουν εξασφαλίσει τη στήριξή του, για αυτή τη στήριξη αποτυπωθεί και με χρήματα τα οποία είναι να έρθουν, ούτως ώστε να αρχίσει να κάνει μια επανεκκίνηση ουσιαστικά η ΚΑΕ. Το επόμενο βήμα όσον αφορά το αγωνιστικό είναι το θέμα του προπονητή. Δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι αυτός ήταν ο Χαρλαμπίδης. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι αυτός ήταν ο Φλεβαράκης, για παράδειγμα, που ήταν ένα όνομα που έχει ακουστεί και έχει συζητηθεί. Ναι. Είναι η αλήθεια. Απλά το όνομα του Χαρλαμπίδη παίζει λίγο πιο δυνατά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το κομμάτι της ΚΑΕ, της διοίκησης του οικονομικού, νομίζω θα γίνει μια πιο όχι σοβαρή, πιο στέρεη κουβέντα μαζί του, ώστε και οι δύο πλευρές, αν μπορούμε να το πούμε, να γνωρίζουν το τι έχουν και τι δεν έχουν και αναλόγως να πορευτούν. Ναι. Αλλά ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι για να γίνει, είτε με το Χαρλαμπίδη, είτε με το Φλεβαράκι, είτε με οποιονδήποτε άλλο προπονητή, θα πρέπει να γίνουν πρώτα άλλα πράγματα, ούτως ώστε να ξεκινήσει η ΚΑΕ να ξαναέχει μια λειτουργία, έτσι, να πληρώσει κάποια χρήματα από πέρσι, να αρχίσει να έχει ένα ποσό για να μπορέσει να κάνει συμφωνίες είτε με προπονητή είτε με παίκτες για την επόμενη σεζόν. Από τη στιγμή που θα τα έχει αυτά, τότε νομίζω θα τεθεί και σε πολύ πιο στέρεη βάση το κομμάτι το θέμα του προπονητή έτσι επιτάπητος, να το πω. Ωραία, οπότε περισσότερα το απόγευμα στο ΠΑΟ 24 και αύριο το μεσημέρι θα ξαναμιλήσουμε, Νίκο, για να μας πεις και αυτά που γράφτηκαν και αυτά που αποκόμισες. Νομίζω ότι γενικά το κομμάτι της ΚΑΕ, μπορεί να υπήρχε μια στασιμότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον στο διάστημα που θα αρχίσουν μάλλον να υπάρχουν εξελίξεις. Απλά επειδή όπως εξηγούσαμε και τις προηγούμενες φορές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλοι όσοι είτε είναι στην ΚΑΕ, είτε είναι γύρω από αυτήν, είτε ασχολούνται, είτε άνθρωποι του ΑΣ, όλοι περιμένουν τα χρήματα που είναι στα βίντεο. Οπότε μέχρι να έρθουν αυτά, έτσι, ναι, πρέπει όλοι να περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια μπαίνει στην διαδικασία από το κομμάτι της στήριξης, τέλος πάντων, μέσα από συμφωνίες στα λόγια, να προχωρήσει στο κομμάτι το πρακτικό για να ξεκινήσει και η ομάδα να λειτουργεί κανονικά. Ναι. Γιατί εδώ και καιρό ουσιαστικά απλά υφίσταται. Και μετά και από εκείνη την υπόθεση του Καραμάνου που κάτι πήγε να κινηθεί, δεν προχώρησε ποτέ, από εκεί και μετά το όλο κομμάτι
έχει παρουσιάσει ελάχιστες εξελίξεις πέρα από διάφορες επαφές που έχουν κάνει άνθρωποι του ΑΣ, άνθρωποι και της ΚΑΕ με την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης. Πληροφορίες λένε ότι και ο Νίκος το βράδυ θα δώσει 2 εισιτήρια στέργιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Μακάρι, όσα. Οπότε και το βράδυ έχει δυνατότητα στο Μπαλαντέρ 10 με 12 να διεκδικήσετε άλλα 2 εισιτήρια. Εμείς δώσαμε 3 τη Δευτέρα, 3 εχθές, 3 θα δώσουμε σήμερα. Έχετε ακόμα 5 λεπτά. Παρά 5 θα σταματήσει η διαδικασία για να μπορέσω να συγκεντρώσω τα μηνύματα και να κάνουμε την κλήρωση. FM και ΠΑΟΚ, όνομα τεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε προσπάθεια να έχουμε εισιτήρια και αύριο, αλλά δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Εγώ το παίρνω πάνω μου και λέω ότι θα έχουμε. Αφού το παίρνεις και θα γίνει η έκπληξη κιόλας. Εντάξει. Κρατάμε αυτό της αγάπης. Ότι θα έχουμε και θα γίνει και η έκπληξη. Έτσι. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα στα γύρω-γύρω είπαμε απόγευμα έχει προπόνηση η ομάδα. Επιστρέφουν τα παιδιά. Είχε και το πρωί. Είχε το πρωί. Πρωινή, νωρίς. Ναι. Ναι. Καλά, πριν έλεγα ότι ήταν το πρωί. Έγινε η προπόνηση. Μάλιστα. Νωρίς το πρωί. Έχασα τις μέρες λίγο. Στη Μεσήμβρια. Τετάρτη σήμερα στα 31 του μήνα. Ναι. Αύριο Πέμπτη 1. Σωστό κι αυτό. Παρασκευή 2. Και πάει λέγοντας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις επιλογές του Άγιαξ για την λίστα των παιχτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 2 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα θέμα με τον Μεξικανό, τον Αλβάρες, και αν θα προλάβει να δηλωθεί ή όχι. Νομίζω θα προλάβει ο Άγιαξ να τον δηλώσει. Υπήρχαν κάτι γραφειοκρατικά προβλήματα με την Ομοσπονδία του Μεξικού για τον Έντσον Αλβάρες. 15 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Άγιαξ για τον 29χρονο στόπερ διεθνής με την ανδρική ομάδα του Μεξικού. Εντάξει, με ένα μεγάλο ταλέντο, και νομίζω ότι για να επιλέξει ο Άγιαξ να τον κάνει αντικαταστάτη του Ντελίχτ, σαφώς και θα έχει όλο το πακέτο για να πουληθεί σε 2-3 χρόνια 50 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων, αν δεν μπορέσει ο Άγιαξ να προλάβει να τον δηλώσει, δεν θα συνεχωρηθούμε καθόλου. Όχι ότι δεν έχει λύση στο κέντρο της άμυνας, αλλά ας έχει μια λύση λιγότερη. Ο Άγιαξ, ο οποίος θα έρθει νωρίς-νωρίς, να συνηθίσει λίγο τις συνθήκες εδώ. Βέβαια και στην Ολλανδία, τελευταίο διάστημα δεν απέχει και πολύ θερμοκρασία σε σχέση με τα δικά μας. Αλλά εντάξει. Απλώς δεν έχουν την υγρασία που έχουμε εδώ. Ναι. Ίσως αυτό να είναι ένα θέμα. Ναι. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις στην εθνική. Εντάξει, επιτεύχθη συμφωνία με τον Ολλανδό, τον Φανσίπ. Με Φίσα και Κωνσταντινίδη στην εθνική ομάδα. Όχι τον Παντελή. Όχι τον Παντελή, παντού θα είναι πια. Μπορεί να άφησε τον Φίσα να πήγε στην εθνική. Γιατί... Όχι, δεν είναι. Εκεί έχει άλλα πράγματα. Σαουδική Αραβία εδώ. Εθνική... Όταν λες, έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλα πράγματα. Τώρα εδώ η εθνική είσαι δύσκολα. Και τα λεφτά δεν. Ναι. Τι να κάνει στην εθνική. Αν παραμένει Αραβία... ο Παντελής στην Σαουδική Αραβία μέχρι νεοτέρας. Μέχρι νεοτέρας, ναι. Και μέχρι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ για 5η φορά, 6η. Δεν νομίζω να το ξαναζήσουμε αυτό. Καλά. Δεν ξέρω. Καλά. Δηλαδή πόσο κοντή μνήμη πια, δεν ξέρω. Φοβερά πράγματα. Το ίδιο πράγμα 5 φορές. Φοβερά. Τέλος πάντων, ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι το πρόβλημα το μεγάλο Παντελής. Αν και. Εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι πολύ ωραίο αυτό δεν που συνέβη. Δεν ήταν αυτό που έγινε. Που συνέβη βασικά αρκετές φορές. Ναι. Δεν είναι και το πιο ήταν καλό. Η τρίτη φορά. Ελπίζουμε να μην υπάρχει τέταρτη. Ναι, δεν θα είναι πάντως αυτό στην εθνική. Ναι, θα είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, του Παναθηναϊκού. Καμιά ομάδα, Κωνσταντινίδη. Μην με ρωτάς εμένα γιατί. Σχέδρα Βερολίνου. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ξάνθη. Τώρα που πες Ξάνθη, χθες έβαλε γκολ ο Γκαργαλατζίδης στην Ξάνθη, στο φιλικό. Ξεκινάει και αυτός καλά και εκεί πέρα. Παίρνει χρόνο συμμετοχής, έχει παίξει νομίζω αρκετά μέχρι στιγμής, έβαλε και τον γκολ. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά πλέον που αγωνίζονται δανεικοί και σίγουρα πρέπει να παρακολουθούμε την πορεία τους. Και στο Βόλο είναι πολύ μαζεμένοι. Τα παιδιά του Βόλου παίζουν εκεί. Και στην Ξάνθη ο Γκαργαλατζίδης. Τις προάλλες έβαλε γκολ και ο Μιστακίδης στο ναι. φιλικό με τη Λαμία, που βέβαια το γύρισε η Λαμία. Λοιπόν, θυμάμαι καλά. Χέρτα Βερολίνου. Έτσι για την ιστορία, Ομόνια Σύνδου, Πιερικό, Σόφι, Παναθηναϊκός, Χέρτα, Μπόλτον, δεν το θυμόμουν, Ανόβερο, Κολονία, Όφι, Νέα Σαλαμίνα,
Δεν υπάρχει Ξάνθη, Χρήστο. Α, ναι. Ναι. Σαν ποδοσφαιριστής μιλάω εγώ. Λοιπόν, αυτά και για την Εθνική. Δεν νομίζω να προλαβαίνει το τρένο της πρόκρισης. Με τέτοιο ξεκίνημα που έκανε. Μα δύσκολο. Ναι, οπότε θα πάμε για την άλλη διοργάνωση. Δεν υπάρχει, παιδιά, ταλέντο, δεν υπάρχει η διάδοχη κατάσταση επιθυμητή. Μετά την αποχώρηση του Ότο Ρεχάγγελ και του Φερνάντο Σάντος, όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις ήταν πραγματικά για γέλια. Και σε ό,τι αφορά τις ευθύνες των προπονητών, αλλά και τις ευθύνες των ποδοσφαιριστών. Γιατί κάποιος πρέπει να είναι αφελής ή να μην έχει επίγνωση πραγματικότητας ή να έχει άλλες σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές τους διεθνείς, και η εικόνα των διεθνών δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δεν χρειάζεται να έχεις προπονητή στον πάγκο σοβαρό και ικανό στο επίπεδο του Ρεχάγκελ και του Σάντος για να κερδίσεις τα νησιά Φερόε και το Γιβραλτάρ και το Λιχτενστάιν. Δεν ξέρω το τι πρόσωπο θα παρουσιάσουν οι διεθνείς με τον νέο τεχνικό, τον Ολλανδό, αλλά η εικόνα που παρουσίασαν με τον Άγγελο Αναστασιάδη ήταν ντροπιαστική. Όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς πραγματικά θα έπρεπε να ντρεπόντουσαν που φόρεσαν το εθνόσημο. Καλά, και σαν σύνολο γενικά. Για όσους ασχολούνται με την εθνική, εγώ το έχω πει, δεν ασχολούμαι και δεν με αγγίζει. Δεν με εμπνέει αυτή η εθνική ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Μέχρι να βρεις το σύνολο των μηνυμάτων, θα πούμε λίγο τους χορηγούς που ήταν και σήμερα μαζί μας. Τα Naxos ήταν φυσικά μαρέα μαζί μας, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και έτσι μισχύμα στο τέλος το πιο καινούργιο απ' όλα. Και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο με εκτός που φτάνουν μέχρι και τα 70%. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε τις αγορές σας και έρχονται στο χώρο σας. Μαζί μας και ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής για να ανακαινήσετε και να ανανεώσετε το μπάνιο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη όλο το καλοκαίρι. Με το προϊόντα στις καλύτερες τιμές από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα βρίσκεται ο Φτίκας, πάνω από το κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας ήταν σε όλο το 2ωρο και η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, εύκολη πρόσβαση. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο αυξάνονται και οι επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Ξεκινάνε σιγά σιγά όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, οπότε θα πούν λίγο σε δεύτερο πλάνο Σουηδίες, Δανίες, Φιλανδίες, Ισλανδίες και Ιαπωνίες και Ρωσίες. Θα πάμε στα σοβαρά δηλαδή. Μαζί μας και το Ρίτζεσι Καζίνο. 22 Αυγούστου θυμίζω το πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ηλία Βρετό και την Κατερίνα Λιόλου και η Αναδομό. Η καλύτερη επιλογή, είτε θέλετε να ανακαινήσετε μέρος του σπιτιού, είτε όλο το σπίτι, είτε την εξωγική κατοικία, είτε την επαγγελματική σας στέγη. Λοιπόν, αγάπη, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Κάνω μια τελευταία ανανέωση. Ωραία. Και θέλω 3 νούμερα από το 1 μέχρι το από το 1 μέχρι το 34. 2. Περίμενε. Περίμενε να μην χάσουμε την μπάλα. Λοιπόν, το 2 είναι ο Σταύρος και Μανετζής. Και Μανετζής Σταύρος, το κινητό τελειώνει σε 173. 25. Το 25 είναι ο Στυλιανός Μπέτας. Στυλιανός Μπέτας, το κινητό τελειώνει σε 365. Και ακόμα ένα. 14. Και το 14... Ηλιάδης Ιωσήφ, το κινητό τελειώνει σε 104. Λοιπόν, τα λέω άλλη μια φορά. Και Μανετζής Στάμος, το κινητό τελειώνει σε 100. Σταύρος τελειώνει σε 173. Στυλιανός Μπέτας, το κινητό τελειώνει σε 365. Και Ιωσήφ Ηλιάδης, το κινητό τελειώνει σε 104. Θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών τη Μαριλής. Ετοιμάστε αριθμό ταυτότητας και άμκα. Και θα τα ενημερωθείτε τη Μαριλής πότε θα περάσετε από τα στούντιο του Λίμπερο, από τα γραφεία για να πάρετε τα εισιτήριά σας και να δείτε από τη θύρα 7 το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης Τρίτης. Θα δώσουμε εισιτήρια και αύριο, όπως μας υπόσχεται η αγάπη. Αν δεν δώσει εισιτήρια στον κόσμο, είναι τσεκαρισμένο, ρε άνθρωπε. Θα κυνηγηθείς αλίπητα. Αυτά από εμάς και σήμερα.
Θα μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί το επόμενο τρίωρο ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Και στη συνέχεια υπάρχει πρόγραμμα μέχρι τα ξημερώματα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια πάντα στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.